σας βρε, παιδιά! Γεια σας βρε, παιδιά! Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Εσάς εννοώ. Εσάς, όποτε βγαίνω λίγο εκτός σπιτιού και δουλειά, σας πετυχαίνω, τα λέμε τα νέα μας. Πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, λες και τα λέγαμε, ρε παιδί μου, και χθες προχθές. Μ' αρέσει που ο κόσμος που συναντάω, σε οποιοδήποτε μέρος τέλος πάντων, εκτός δουλειάς, είναι σαν να τα λέγαμε και την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή, μπαίνουμε κατευθείαν στο θέμα. Κατευθείαν. Πολύ μου αρέσει αυτό. Και χθες η αλήθεια είναι που πήγαμε τη βολτούλα μας, περάσαμε και από το πολύ ωραίο αυτό μέρος παιχνιδιών. Ξέρετε, πιο εκεί στο Red, δεν κάνει να λέμε. Λοιπόν, παιδιά, το πόσο το ευχαριστήθηκα κι εγώ. Και είδα τόσο κόσμο έξω, όλων των ηλικιών εκεί, να παίζουν σε όλα αυτά τα παιχνιδιά. Καλά, δεν ανέβαινε στα άγρια. Έβγαλε και κάτι κραυγές όταν το είδα ένα να γυρνάει ανάποδα. Μου λέγανε τα παιδιά μου, μα σε κάνει λίγο ρε ζήλιο. Πώ κάνει, τρελή είσαι καλέ. Κανένα τίποτα. Δεν ανέβαινα. Μόνο πάπια θα ανέβω τώρα. Τι έκανες. Μπήκα στα σπίτια του τρόμου. Είχε μέσα και ηθοποιού και ήταν λίγο αγριευτικό. Αλλά εντάξει. Είπα να κρατήσω ω μάνα για να αντέξουν οι υπόλοιποι. Ήταν ωραία. Έχει και την πλάκα του κι αυτό ρε παιδί μου. Α, είναι λίγο εκτό από την ηλικία μα και την καθημερινότητά μα. Εκεί όταν θα πα, μπαίνει κι εσύ σε αυτέ τι ηλικίε και είναι ωραία. Με πήρε τηλέφωνο και μου το είπαν ότι είσαι εκεί. Γιατί είμαστε στην απόσταση. Είστε στα μέρη μου εκεί. Ήσουν και εσύ εκεί, γιατί αυτό είναι τεράστιο. Το μεγάλο είναι δίπλα από εκεί. Ήμασταν πολύ κοντά και μου το είπανε. Είναι εδώ, λέω, δεν ξέρω. Μα είναι εδώ, δεν ξέρω. Ευχαριστηθήκαμε όλοι μας, δηλαδή παίξαμε όλοι μας. Και είχε και για τα πιο μικράκια. Το πιο μικρό το πήγαμε, το πήρε ο μπαμπάς του και το πήγε στο δίπλα. Γιατί δεν μπορούσε η ομάδα, έπρεπε να σπάσει για να ευχαριστηθούμε όλοι. Είναι ωραία, είναι ωραία. Οπότε ναι, είχε και τα πιο μορουδιακά. Ωραία ήταν, πραγματικά. Και όσο καιρό μας κρατάει, ρε παιδιά, έτσι. Ρε, Τάσο, ξέρω, δεν είμαι ρε. Παρασκευές σε ρωτάω. Αλλά πραγματικά δεν είναι λίγο πιο γλυκό από φθινόπωρο. Ναι, είναι γλυκό. Θέλω να χαρίσω σήμερα, επειδή είναι Δευτέρα, δεν θέλω να σε συναχωρήσω. Αύριο, επειδή διαβάζω τα μοντέλα μου κι εγώ με τους μετεωρολόγους, αύριο θα σου πω. Τα μερομήνια. Αύριο, έρχεται. Δεν πιστεύω. Με τέτοιο καιρό, αύριο δεν αλλάζει με τίποτα. Mm. Όλες αυτές οι μέρες θα είναι. Και μόνο που βλέπεις τον ήλιο, ρε παιδί μου, σε αυτή την υπέροχη χώρα που ζούμε, όπως και να είσαι, τελείωσε. Χαϊδεύει το κορμί ο ήλιος. Χαϊδεύει και την ψυχή. Αχ, Δευτέρα, καλή μας εβδομάδα! Μπράβο, έχω παρακαλούσα το διαχειριστή. Τι έγινε, το Σαββατοκύριακο. Κοίτατε πώς φαινόμαστε όταν περάσουμε ένα καλό πουσικού, πώς κάνουμε μπαμ. Όσο και να θέλουμε να κοροϊδέψουμε ένα τον άλλον. Φαίνονται ορισμένα πράγματα. Εδώ βγήκαν και οι έρευνες τώρα και με τη Βούλα είμαστε από τις πιο υποτίθεται. Πώς να το πω. Καλές νοικοκυρές. Ότι το είχαμε άγχος δηλαδή αυτό. Όχι ρε παιδί μου, εξάλλου εντάξει. Κάπως έτσι δεν έχουμε μεγαλώσει όλα. Δεν μου βλέπεις τη μαμά σου ότι έτσι λειτουργεί μέσα στην οικογένεια και στο σπίτι. Και θα μαγειρέψει και θα καθαρίσει και θα. Εσύ πώς θα βγεις αλλιώτικη και δεν γίνεται. Εντάξει, λίγο πιο light, αλλά είναι μέσα ρε παιδί μου στο μεγάλο μάμα αυτό. Είπαμε μια στις 10. Συγγνώμη, θα διαφωνήσω λίγο. Η έρευνα αυτό λέει βέβαια, αλλά. Εντάξει, δεν είστε τόσο παθιασμένες όταν ήταν παλιά οι γονείς σας. Καλά κάνουμε. Εννοείται, δεν μπορεί να είναι. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Τι θέλει, Παναγιώτη, να βάλει σε μεδάκια στην τηλεόραση. Δηλαδή, τώρα μα την είπε λίγο. Όχι, αλλά ρε παιδάκι μου, θέλω να πω ότι επειδή είστε και επαγγελματικά πιο ανεξάρτητες και χαλάτε περισσότερο χρόνο στην καθημερινότητα σαν στη δουλειά. Πότροσα. Χαλάτε. Χαλάτε, ναι. Α, το χαλάμε, δεν το φτιάχνουμε. Τέλος πάντων, επειδή με τη δουλεύετε και περισσότερο, δεν ανταποκρίνεστε τώρα πια τόσο πολύ όσο παλιότερα. Δεν κάνετε χρησιμοποιήσει λάθος ρήματα. Χαλάτε. Τι να κάνουμε τώρα, αφού δεν ανταποκρίνεστε τώρα η έρευνα άλλο λέει. Είναι διαπραγματεύσει ξενοδοχείου. Δεν είναι, δεν είναι φάκελο. Για του άντρε Έλληνε, ούτε μένα. Για του άντρε Έλληνε, είδε τι έλεγε. Μπορούμε λίγο να τα δούμε. Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν τα βλέπω τώρα και κάτω που είναι και είναι πολύ ψηλό λόγια. Αλλά αν έχει κάποιο το χαρτί, α μα το διαβάσει αυτό που βλέπουμε. Εγώ δεν βλέπω τίποτα. Πρώτοι λοιπόν οι Ελληνίδες είναι οι πιο νοικοκυρές Ευρώπης με ποσοστό 85%. Οι δεύτερες είναι οι Ισπανίδες με ποσοστό 84%. Και οι τρίτες και μέχρι εκεί να μείνουμε. Και οι Γαλλίδες βεβαίως. Όχι, ναι, Ντένμαρκ. Δανία. Δανία. Δανία τρίτες. Όμως θέλω να σου πω ότι έχουμε και το χαμηλότερο ποσοστό στους άντρες. Αυτό είναι ψέμα. 16% μόνο, Ελένη, βοηθάνε στις δουλειές. Συγχωρείτε, γιατί χρειάζεται τις έρευνες. Πώς έχουμε μεγαλώσει, ξαναλέω. Σιγά-σιγά γίνονται οι αλλαγές στη ζωή. Δηλαδή, σκέψου ότι κάποτε, πριν από αρκετά πολλά χρόνια, κάποιες δεκαετίες πριν, δεν επιτρεπότανε το αγόρι. Από τα αδέρφια μου στο σπίτι, μόνο τα κορίτσια βοηθούσαν τη μάνα τους. Τα αγόρια. Επουδενή. Δηλαδή, τώρα θεωρώ ότι πραγματικά μπορούμε κι άλλο και θα αλλάξουν κι άλλο τα πράγματα. Αλλά εντάξει. Πάλι καλά, έχουμε προχωρήσει. Το, αυτό το 16% το πανηγυρίζουμε. Τι να πούνε και οι Σουηδοί 55%. Ε, γι' αυτό λέγαμε πάντα, δεν το λέγαμε παλιά. Από Σουηδία γίναμε. Σουηδία γίναμε. Και άλλα τα λέμε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
Σουηδία και Δανία είναι μια χαρά στους άντρες. Η Ουγγαρία μας έρχεται στα ίσα, μας κοντράρει. Οι άντρες δεν στην Ουγγαρία. Εδώ όμως έρχεται με άλλο ερώτημα. Εάν ο σύντροφός σου ήθελε, είχε όλη την καλή διάθεση, να βοηθήσει σε ένα κομμάτι από όλα αυτά που εμείς οι γυναίκες τα καταφέρνουμε. Ποιο θα ήθελε μια γυναίκα να είναι, εσύ πού θα ήθελες βοήθεια? Εγώ δεν ξέρω πώς δουλεύει το πλυντήριο. Αλήθεια. Αλήθεια δεν ξέρω να το βάζω. Είσαι τέλεια. Αλήθεια το λες. Δεν ξέρω να το βάζω. Είσαι το πρώτο. Δεν είναι τίποτα που θέλει σκέψη. Αν θέλει τρία κουμπιά, τα πατάς, μπορεί και δύο, μπορεί και μόνο ένα. Και κάνει τη δουλειά σου. Ελένη με ακυρώνει. Όσες φορές το βάζω, μου λέει ότι έχω βάλει πολύ μαλακτικό, μου λέει ότι το βάλα λάθος, ότι δεν έπρεπε να βάλω την γρήγορη πλύση γιατί δεν βγάζει λουκέδες. Πες είναι από τον Γκέτεμπορ της Σουηδίας. Εντάξει. Δεν ξέρω. Από πού έχουμε τα πλυντήρια και δεν τα έχουμε καταλάβει. Καλά, ναι, οι έρευνες αυτός είναι σαν. Μία στις 10, νάτι. Εσύ πού θα ήθελες? Τι εννοείς, που θέλω βοήθεια από τον σύντροφό μου. Πού θα ήθελες? Τώρα εντάξει, μιλάμε για αν. Σε φάση πιο προχωρημένη γάμου, λέω. Δηλαδή, που σημαίνει να μαζί, μένετε στο ίδιο σπίτι, ρε παιδί. Στο μαγείρεμα. Πουθενά. Όλα τα άλλα τα φέρνω μια χαρά βόλτα. Εσύ. Εμένα θα μου άρεσε να μαγειρεύει ωραία. Ή θα μου αρέσει να μαγειρεύει ωραία στο απότερο μέλλον. Μην μιλάω στο. Δεν μου αρέσει. Είναι και σεξι. Όχι. Ναι, θεωρώ ότι οι άντρες όταν ασχολούνται με το μαγείρεμα έχουν ακόμα καλύτερο κέφι και ταλέντο. Και στο σίδερο καλή είναι. Τι λες μου, να μας τρελάνεις. Εδώ εμείς δεν τα καταφέρνουμε καλά-καλά στο σίδερο. Όχι στα απλά, στα πιο δύσκολα που κάμισα και τέτοια. Ναι. Το συγχαίρω, είναι η δουλειά που δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω. Ποτέ. Αυτό δεν θέλω να το κάνω. Όχι. Λοιπόν. Πω, μία και 7! Τι λέτε καλέ, πώς πέρασε έτσι η ώρα και είναι πρώτη μέρα της εβδομάδας και στην πρώτη μέρα της εβδομάδας πια έρχεται η πρώτη της κουζίνας, η Kenwood είναι εδώ, χωρίς πολλά λόγια. Όταν μιλάμε για ένα δεύτερο χέρι που κάνει για πρώτο στη κουζίνα, μιλάμε μόνο για την κουζίνα μηχανή της Kenwood. Αυτήν που λαχταράτε και εγώ την έχω εδώ. Ένα βηματάκι από τα χεράκια σας. Για απλώστε τα να την πάρετε. Για απλώστε τα σιγά σιγά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Πολλά πράγματα γίνανε αυτό το πουσουκού. Ας ξεκινήσουμε από τον μαραθώνιο. Με το μαραθώνιο. 36ος μαραθώνιος της Αθήνας. Απόλυτη επιτυχία έτσι. 55.000 άνθρωποι από 105 χώρες. Βγήκαν τα οικονομικά στοιχεία 25 εκατομμύρια ευρώ. Έπεσαν στην Αθήνα, στο λεκανοπέδιο, από τη μετακίνηση αυτών των ανθρώπων, τη διαμονή, το φαγητό και το τζίρο των καταστημάτων. Τόσο πολύ. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό. Συγκεντρώθηκαν 800.000 ευρώ για κοινωνική προσφορά σε διάφορες οργανώσεις. Πάρα πολλοί κόσμος, μεγάλη επιτυχία και στους 7 αγώνες. Περίπου 100.000 άνθρωποι στη διαδρομή και στο Παναθηναϊκό στάδιο που τερμάτισαν. Πρέπει να σου πω ότι ήρθαν περίπου 15.000 ξένοι τουρίστες. Και για την ιστορία να πούμε ότι και πάλι Κενιάτης βγήκε πρώτος, διότι δεν παίζονται στις μεγάλες αποστάσεις. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε και τη νύχτα, αργά-αργά, εκεί, την ώρα που διασκεδάζουν οι Αθηναίοι. Πού πρέπει να όχι μόνο, η Θεσσαλονίκη, οπουδήποτε και το γλέντι συνεχίζεται. Ελένη, τρία από τα σχήματα που περιμέναμε να ανοίξουν για τη φετινή σεζόν άνοιξαν. Ποια ήταν αυτά? Ο Νίκος Βέρτης, στο Ήτον. Ίδια μέρα ανοίξαν όλα αυτά. Ίδια μέρα, ρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα. Και είχαν πάρα πολύ κόσμο. Γιατί ο Νίκος Βέρτης, ο Αντώνης Ρέμος με τη Δέσποινα Βανδύ, θυμάστε ότι ήταν ανοίξουν την περασμένη εβδομάδα, αλλά είχαν κάποια προβλήματα. Και η πρεμιέρα μετακινήθηκε για την Παρασκευή που μας πέρασε στο Αθηνών Αρένα. Και στη Θεσσαλονίκη, Στέλιος Ρόκος, Σάκης Ζουβάς, μετά από 17 χρόνια που είχα συνεργαστεί τότε. Τη σειρά παλιά. Την είπες όπως τη γράφουν ή τυχαία. Δηλαδή, γράφουνε, δεν θέλω εγώ να έχουμε θέματα. Όπως το βγάζουν αυτοί. Όπως είναι τα ονόματα, εμείς δεν κάνουμε αλλαγές. Στο Fix Θεσσαλονίκη. Θέλεις να δούμε τι έγινε, ποιοι πήγαν. Και οι δύο έχουν τα ίδια αρχικά αυτοί, οι δύο. Ένα πράγμα περίεργο. Σίγμα Κάπα. Σίγμαρο. 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 Καρμικό. Τίποτα δεν ξέρω. Είμαι σε έμπνευση, σας λέω. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε. Σαββατοκύριακο, αφιερωμένο στις πρεμιέρες των μεγαλύτερων μουσικών σχημάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εντυπωσιακή ήταν η έναρξη των εμφανίσεων του Νίκου Βέρτη στο Ήτον σε ένα πρόγραμμα φαντασμαγορικό, όπως μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια με έντονες επιρροές από το εξωτερικό. We'll be right back.
Έχουμε δώσει τον καλύτερο μας εαυτό, τουλάχιστον εμείς από την πλευρά μας. Και ελπίζουμε να σας αρέσει και να διασκεδάσετε. Το γούρι είναι ο κλασικός αγιασμός στο μαγαζί. Να έρθει ο πάτερ να μας διαβάσει, έτσι να ερεμήσουμε κι εμείς ψυχικά, γιατί έχει πολύ μεγάλη κούραση. Βέβαια είναι και ωραία γλυκιά η κούραση για μας, γιατί κάνουμε αυτό που αγαπάμε και έτσι μας γεμίζει πολύ. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά σε ό,τι και να κάνω να στείνω κάτι όμορφο, και όταν θα φύγει ο άλλος να πει, ρε παιδί μου, άξιζαν τα λεφτά που έδωσα. Πραγματικά, παιδιά, προσπαθώ να σέβομαι όχι μόνο τους πελάτες που κάθονται έτσι σε πιο μπροστινά τραπέζια που είναι πιο ευκατάστατη, εν πάση περιπτώσει. Σέβομαι πάρα πολύ τον άνθρωπο που έρχεται στο μπαρ και θα πληρώσει τα 15-20 ευρώ του εισιτηρίου για να πιει ένα ποτό. Το σέβομαι πάρα πολύ. Μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο μακριά, η πολυαναμενόμενη μουσική συνάντηση του Αντώνη Ρέμου με τη Δέσποινα Βανδύ μάγεψε το κοινό με την τραγουδίστρια να κλέβει τις εντυπώσεις κατά την επιστροφή της σε μουσική σκηνή και με τις ενδυματολογικές της επιλογές. Για στιγμή στη Θεσσαλονίκη, ο Σάκης Ρουβάς συναντιόταν με τον Στέλιο Ρόκο στη σκηνή του Φίξ. Υπήρξαν πολλές φορές έτσι που έπεσε στο τραπέζι αυτό, αλλά ξέρεις, δεν είμαστε μόνοι μας. Υπάρχουν αφεντικά, υπάρχουν παραγωγοί, υπάρχουν εποχές, υπάρχουν. Αλλά πιστεύω ότι ήρθε και. Το πλήρωμα του χρόνου απλά. Εγώ ανυπομονώ, θέλω να βγω πάνω σκηνή με τον Στέλιο, να δημιουργηθούμε αυτά που κάναμε. Παλιότερα, αλλά τώρα νομίζω είναι ακόμα πιο ωραία. Ωραία. Ναι, αλλά πιο ωραίο. Ναι, ναι. Καλή επιτυχία και στους τρεις, καλή σεζόν, καλό ξεκίνημα. Από περιέργεια θα ανοίξουν και άλλα μαγαζιά για τη νύχτα. Περιμένουμε και άλλα. Καταρχάς περιμένουμε και τις μέλισσες στο Box, που και αυτό είναι ένα σχήμα πολύ αναμενόμενο. Ο Σαμπάνης έχει ξεκινήσει με τον Κώστα Μπίγαλη, που ήταν και αυτό ένα πολύ αναμενόμενο σχήμα και πάνε πάρα πολύ καλά. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνεχίζει. Πιστεύω ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο. Ρε παιδιά, ξέρω τον Νίκο Βέρτη τόσα χρόνια, πραγματικά του βγάζω το καπέλο. Είναι ίδιος. Λέτε για μένα, εδώ. Και ο Νίκος. Δεν ξέρω, ούτε και με νοιάζει πόσο χρονών είναι. Είναι 35, είναι 40, δεν ξέρω. Ξέρω ότι τον ξέρω πολλά χρόνια. Και είναι κάθε φορά που τον χαζεύω στην τηλεόραση, γιατί από κοντά έχω να τον δω πάνω από 10 χρόνια. Μα είναι ολόιδιο το παιδί. Ναι, ναι. Και πιστεύω ότι έχει να κάνει πολύ με το ότι δεν είχε αυξομοιώσει βάρους. Ακριβώς. Παιδιά, βοηθάει πάρα πολύ αυτό. Εννοείται. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μένει στην ίδια ηλικία, στο ίδιο σουλούπι, έχει και τα μαλλιά του πάντα ίδια. Είναι δηλαδή, ολόιδιο, παιδί μου. Ολόιδιο το κορμί του, δηλαδή τα ρούχα του. Πιστεύω ότι αν βάλει ρούχο παλαιότερό του, του κάθεται έτσι. Μπράβο του! Μπράβο του! Καλό DNA και εσύ, Νίκο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Με το καλό DNA. Δυνατό DNA. Καλό DNA. Λοιπόν, πάμε και σε ένα παιδικό τώρα. Οι μανάδες έχουν ψυχή. Πρεμιέρα και για μας και τα παιδιά. Τι έγινε. Έπεσε μια νότα. Μόνη τη. Ο Βέρτης ήταν. Ευχαριστώ. Χτες το απόγευμα είχαμε και εμείς πρεμιέρα, λοιπόν, η παιδική παράσταση Peter Pan, που είναι συμπαραγωγός η Ελεονόρα Μελέτη και η Μαροσούλης Productions. Βρεθήκαμε, λοιπόν, οι μανάδες, πήραμε τα παιδάκια μας Κυριακή απόγευμα και απολαύσαμε αυτή την πολύ ωραία ιστορία στο Θέατρο Αθηνά. Είναι η κλασική ιστορία του Peter Pan που όλοι ξέρουμε, το αιώνιο παιδί. Τα μικρά το καταευχαριστήθηκαν, γιατί πάνω στη σκηνή πετάνε, χορεύουν, τραγουδάνε, γίνεται ένας χαμός. Τα μικρά, πόσο μικρά όμως, τα δικά σου μικρά είναι πολύ μικρά. Πάρα πολύ είναι το ευχαριστήθηκε. Ήταν και γιος μου εκεί και το απόλυτο. Ο δικός σου είναι 10 χρονών, δεν είναι περίπου. 10 χρονών, ναι. Το απόλαυσες πάρα πολύ. Και άλλη ηλικία, δειγματίζουμε σε διαφορετικές ηλικίες. Ναι, ήταν από τους μεγαλύτερους ο Σταύρος, αλλά το απόλαυσε και του άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ γλυκιά παράσταση, και ενώ ήταν η γνωστή ιστορία Peter Pan που εγώ 10 χρόνια μάνα, όπως αντιλαμβάνεστε, την έχω δει σε όλες τις βερσιών την ιστορία. Ήταν πολύ ωραία δοσμένη, και στο δεύτερο μέρος ήταν και ένα σημείο το οποίο με την Tinkerbell, το οποίο ήταν έτσι λίγο καταλυτικό και πολύ. Λίγο κλαίγαμε. Εσύ, παιδί μου, όσο σε γνωρίζουμε, πραγματικά έχεις τόσες ευαισθησίες. Είσαι πολύ. Τώρα δεν θέλω να τα συζητήσουμε τηλεοπτικά, αλλά πραγματικά με ξαφνιάζεις ευχάριστα όσο σε ζω. Ναι. Τελεία. Κλείνουμε αυτό. Και πάμε να δούμε, λοιπόν. Ναι.
την Ελεονόρα Μελέτη και τι έχει να μας πει ως συμπαραγωγός σε μια πολύ ωραία παράσταση για τα παιδιά και για μας γονείς. Πόσο χρόνο είσαι, Πίτερ? Είμαι νεαρός. Δεν ξέρεις πόσο είσαι? Το έσχασα πολύ μικρός από το σπίτι. Μία νύχτα άκουσα τον πατέρα μου και την μητέρα μου να συζητάνε για το τι θα γίνω όταν θα μεγαλώσω. Είναι μία παράσταση που πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Νομίζω καλό είναι να τα πούνε και οι υπόλοιπες μανούλες που θα είναι εδώ. Είναι πραγματικά συγκινητικό, δηλαδή έχω πιάσει και αρκετούς ενήλικες σε παραστάσεις που έχει τύχει να με παρούσαν να συγκινούνται έτσι προς το τέλος. Τα βαφτίσια δεν έχουν γίνει. Τώρα. Πότε με το καλό? Δεν ξέρουμε, έχεις μπλέξει τώρα με δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι, πρέπει να βαφτίσουμε και το παιδί, ναι. Μετά από μια εβδομάδα πρέπει να βαφτίσουμε το παιδί, ναι. Ποτέ μέχρι στιγμής. Κάποια στιγμή. Το όνομα το έχουμε αποφασίσει. Το όνομα το έχουμε αποφασίσει πριν τη δούμε, Αλεξάνδρα. Το όνομα είναι από τη μαμά σου, από τη μαμά του Θοδωρή. Από τη Θοδωρή και το έχουμε αποφασίσει πριν καν γεννήσω. Από την ώρα που είχαμε πει δηλαδή ότι άμα βγει κορίτσι θα είναι Αλεξάνδρα. Μπορεί να δούμε γάμο και βάφτιση μαζί, επειδή νομίζω έχεις παντρευτεί μόνο με πολιτικό. Παντρεμένη είμαι, οπότε. Έχεις κάνει το πολιτικό. Δεν ξέρω, μωρέ, δεν καίγομαι πολύ και για αυτούς τους γάμους μου τώρα πια. Δηλαδή το θεωρώ λίγο ντεπασέ. Εμένα αυτό που λέω Θοδωρή είναι δεν έχουμε πει την τελευταία μας κουβέντα σε αυτό το κομμάτι. Τελικά το βραδινό καθιερώθηκε. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα το puzzle του ανταγωνισμού έτσι ώστε να ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί στην πορεία η κατάσταση. Είναι ακόμα 1,5 μήνες που έχουμε ξεκινήσει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, είναι πολύ δύσκολο είδος. Θέλει το μυστικό είναι στα πρόσωπα και στις ιστορίες, ώστε θέλει πολύ κυνήγι και θέλει και πολύ επιμονή. Ευτυχώς είμαι τυχερή, έχω τρομερή ομάδα. Η πρωινή ζώνη σου έχει λείψει καθόλου? Η πρωινή ζώνη είναι μια ζώνη τεστ, την οποία έχω περάσει φανταστικά. Είτε ήταν το 7-10, είτε ήταν το 11, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Μου έχουν λείψει πολλές στιγμές από εκείνη την περίοδο. Τις θυμάμαι με νοσταλγία. Και ποτέ δεν ξέρεις. Άμα ξέρεις, ολοκλήρωνα το βραδινό και υπήρχε μια πρόταση που θα πιστεύω μέσα μου θα μπορούσα να τη στηρίξω, γιατί όχι. Όταν είσαι άνθρωπος της δουλειάς, δεν λες όχι σε ζώνες. Λες όχι σε κόνσεπτ άμα δεν σ' αρέσουν, αλλά η ζώνη δεν νομίζω. Εντάξει, ίσως να σου προκαλεί μεγαλύτερο άγχος να δοκιμαστείς κάπου που δεν έχεις ξαναπάει. Αλλά εγώ την έχω ξανακάνει την πρωινή ζώνη, οπότε δεν θα είχα. Για όλα, όπως πάντα, η Ελεονόρα δεν κρύβει τα λόγια της. Για το μόνο που θεωρώ ότι εγώ πρέπει να πω κάτι παραπάνω από αυτά που εκείνη, ότι η εκπομπή της πάει πολύ καλά. Η εκπομπή της πάει πάρα πολύ καλά. Έχει βρει το κοινό της, έχει βρει το χώρο του. Τα θέματα της είναι πολύ ψαγμένα. Δηλαδή, είναι καλεσμένοι οι 9 στους 10. Είναι θέματα τα οποία δεν τα βλέπουμε κάπου αλλού στην ελληνική τηλεόραση. Να πω δηλαδή ότι α, το ξέρω τι θα πει. Α, έχω ακούσει γι' αυτό, έχω μιλήσει γι' αυτό. Τι, δεν ξέρουμε. Είναι θέματα τα οποία συζητιούνται και ευρηματικά. Δηλαδή, είναι αυτό που χρειάζεται να τα ακούει ο κόσμος και να τα μαθαίνει. Και δυστυχώς τα δελτία ειδήσεων, γιατί είναι πολύ μικρά σε διάρκεια, αλλά και οι υπόλοιπες εκπομπές ουσιαστικά εξειδικεύονται σε πολύ λιγότερα θέματα και το εύρος όλο χάνεται. Μπράβο, Ελεονόρα. Μπράβο, Ελεονόρα. Και είχε πάρα πολύ άγχος για την παράσταση χθες η Ελεονόρα. Πάρα πολύ. Είχε πολύ άγχος. Ενώ ήταν πραγματικά υπέροχη. Εγώ θέλω να πω για τη σκηνή που έλεγε πριν ότι έκλαιγε. Είναι η σκηνή που πεθαίνει η Τίνκερμπελ. Όλοι το ξέρουμε αυτό ότι γίνεται κάποια στιγμή. Και φωνάζει ένα πιτσιρίκι από πίσω. Φώναξε πραγματικά ένα τρίχρονο, τετράχρονο το πολύ. Πεθαίνει η Τίνκερμπελ. Και είμαστε σε κατάσταση. Όχι! Κάτι που ήταν είδηση. Δηλαδή, εσύ μου τα ψάχνεις κάθε φορά τα παραμυθάκια που συνήθως μου τα φέρνεις τα Χριστούγεννα. Κάθε φορά Χριστούγεννα μου χαλάει την εικόνα, αλλά ουσιαστικά μας μαθαίνει πώς έχουν βγει κάποια παραμύθια. Λέω μου χαλάει την εικόνα γιατί εμείς τα παραμύθια, ακόμα και τα δύσκολα παραμύθια που λες, πεθαίνει, κοιμάται αυτόν. Για τα παιδιά είναι ο τρόπος που δίνονται, που είναι ακούγονται τόσο γλυκά και ευχάριστα. Όταν όμως ακούσεις την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτό, πολλές φορές λες, αχ, γιατί να το ξέρω τώρα αυτό, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Λοιπόν, πες μας για τον Peter Pan. Όλα έχουν και τα Χριστούγεννα έρχονται, στα ετοιμάζω και τα επόμενα. Λοιπόν, ο Peter Pan είναι αλήθεια ότι και συγκινεί και εγωιτεύει η ιστορία. Και θα μιλήσω για την αληθινή ιστορία, διότι ο James Barry, ο Σκοτσέζος συγγραφέας, ουσιαστικά γράφει για τη ζωή του, το βλέπετε εδώ στις φωτογραφίες, και για τη ζωή με 5 παιδιά που υιοθέτησε από το δεύτερο του γάμο. Ο James Barry λοιπόν ουσιαστικά είναι ο Peter Pan μέχρι την ηλικία των 13 ετών. Μάλλον έχει κάποια προβλήματα ανάπτυξης στο σώμα του, είναι μικροσκοπικός, μιλάει με μια πολύ λεπτή φωνούλα. Μεγαλώνοντας δυσκολεύεται πάρα πολύ, όπως γράφει στην αυτοβιογραφία του,
και με τις γυναίκες, δηλαδή έχει θετική της λειτουργία, κάνει ένα γάμο που δεν μπορεί να ολοκληρώσει με τη γυναίκα του και χωρίζει και μπαίνει στη ζωή του μία χείρα, του φίλου του, του δικηγόρου που πέθανε η γυναίκα, την οποία την παντρεύεται και υιοθετεί τα 5 της παιδιά. Μα τι δουλειά έκανε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Συγγραφέας ήταν πάντα. Α, ήταν συγγραφέας. Πάντα συγγραφέας, πάντα συγγραφέας. Υιοθετεί λοιπόν τα 5 παιδιά, το μικρότερο παιδί ο Βενιαμίν είναι ο Πίτερ. Ο Πίτερ είναι ακριβώς έτσι, ένα ελεύθερο πνεύμα, ένα παιδί που δεν τη θα σέβεται, που το περιγράφει μέσα στα πρώτα του βιβλία ο Τζέιμις Μπάρι και σκέφτεται ουσιαστικά να φτιάξει την ιστορία του Πίτερ Παν, έχοντας στο μυαλό του τη δικιά του παιδική ζωή και τη ζωή που ζει με τα 5 υιοθετημένα του παιδιά. Αυτή είναι η βασική ιστορία, όμως δεν είχε πάρα πολύ καλό τέλος, γιατί και ο Πίτερ αυτοκτονεί κάποια στιγμή στη ζωή του. Κατάλαβες, αυτά μας κάνει. Δείχνει ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ή φέρει ένα βάρος στην πλάτη του, γνωρίζοντας, γιατί το είχε πει, ότι αυτή η ιστορία έχει γραφτεί για τον ίδιο και τα άλλα παιδιά είχαν κάποιες ατυχίες. Το θέμα είναι ότι ο Πίτερ Παν από το 1902 υπάρχει, ανεβαίνει σε θεατρικά στη Μεγάλη Βρετανία, έχει γίνει ταινίες, σύριαλ, ντοκιμαντέρ, βιβλία σε όλο τον κόσμο και συνεχίζει να απασχολεί και με στις μέρες μας, γιατί όντως κρύβει πάρα πολλά συναισθήματα που δεν τα βρίσκει σε πολλά παραμύθια και τέτοιες ιστορίες. Και αυτό που εξηγούσε η παράσταση χθες είναι ότι τα χαμένα παιδιά που είναι στη χώρα του ποτέ είναι ουσιαστικά τα παιδιά που είναι στα ορφανοτροφεία. Αυτό είναι τα χαμένα παιδιά και τέλος πάντων μην συγκινηθούμε άλλο. Ναι, μωρέ. Να δούμε την ιστορία του Τζέιμις Μπάρι, Πίτερ Παν. Ο Πίτερ Παν, το αγόρι που δεν μεγάλωσε ποτέ, έχει μια άγνωστη, απόκριφη ιστορία. 78 χρόνια από το θάνατο του συγγραφέα αποκαλύπτεται ποιος ήταν πραγματικά ο αληθινός πρωταγωνιστής. Το διάσημο κλασικό παραμύθι του James Barry ακούγεται αθώο, όμως μια προσεκτική ματιά στη ζωή του συγγραφέα αποκαλύπτει ότι η ολόκληρη ζωή του Barry οδηγούσε στη δημιουργία του Peter Pan, όπως εύστροφα έγραψε ένας από τους βιογράφους του. Το 1886, ο James, το νεότερο από 10 παιδιά μιας σκοτσέζικης οικογένειας, ήταν 6 ετών όταν ο αδελφός του David σκοτώθηκε. Η μητέρα του ήταν συντετριμένη και έτσι ο μικρός James αποφάσισε να αρχίσει να μιμείται τη συμπεριφορά και τον τρόπο ομιλίας του David. Όταν έγινε 13 ετών, όσο ήταν ο αδικοχαμένος αδελφός του, ξαφνικά σταμάτησε να μεγαλώνει σαν τον Peter Pan στο παραμύθι. Δεν ψήλωσε άλλο, ενώ δεν χρειάστηκε να ξυριστεί παρά μόνο όταν έγινε 24 ετών, ενώ η φωνή του ήταν ψηλή σαν ενός μικρού αγοριού. Αφού το αποφύτησε, μετακόμισε στο Λονδίνο για να γίνει συγγραφέας και σύντομα κατάφερε να δει τη δουλειά του να δημοσιεύεται. Έγινε ένας από τους πιο γνωστούς συγγραφείς της Μεγάλης Βρετανίας και παρά την επαγγελματική του επιτυχία, ήταν αφόρητα ντροπαλός με τις γυναίκες. Η ιδέα του γάμου τον τρομοκρατούσε. Μια μέρα έγραψε στο ημερολόγιο του: «Η απόλυτη φρίκη. Ονειρεύτηκα ότι είμαι παντρεμένος και ξύπνησα ουρλιάζοντας». Πρώτος του μεγάλος έρωτας η Μέρι Άνσελ, η οποία είχε παίξει σε κάποιο από τα πρώτα του έργα. Εκείνη το φρόντισε πολύ όταν προσευλήθη από πνευμονία και αφού ανάρρωσε αποφάσισε να την παντρευτεί. Ο γάμος τους όμως ήταν μια καταστροφή. Ο Μπάρι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα συζυγικά καθήκοντα, καθώς ήταν κολλημένος τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά σε μια κατάσταση παιδικής ηλικίας, αναφέρει ο βιογράφος του. Το 1899 έγινε φίλος με την οικογένεια Ντέιβις, η οποία ζούσε στο Kensington Park του Λονδίνου. Ο πατέρας των παιδιών Άρθουρ, γνωστός δικηγόρος, πέθανε από καρκίνο και ο Μπάρι παντρεύτηκε τη χείρα Σίλβια. Έγινε ο νόμιμος κηδεμόνας 5 αγοριών ηλικίας από 7 έως 17 ετών και αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτά. Το 1902 δημοσίευσε μια νουβέλα με έμπνευση από τα 5 αγόρια της συζύγου του και έτσι έγραψε για ένα 7χρονο αγόρι που ονόμασε Peter Pan, ο οποίος μπορούσε να πετάει μακριά από τους γονείς του και να ζει με νεράιδες. Το παραμύθι The Little White Bird έγινε σύντομα δημοφιλές και οι αναγνώστες του ζητούσαν από τον Μπάρι να γράψει περισσότερες ιστορίες για το χαρακτήρα του Peter Pan. Εκείνος γνώριζε ότι το ελεύθερο πνεύμα των αγοριών Davis ήταν αυτό που τον βοήθησε να εμπνευστεί τον Peter Pan και ειδικότερα ο Βενιαμίν Πίτερ. Το έργο παίχτηκε πρώτη φορά στο θέατρο το Δεκέμβριο του 1904 και έγινε αμέσως επιτυχία. Ο Τζόρτζ, ο μεγαλύτερος γιος, πέθανε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ ο Μάικλ πνίγηκε σε μια πισίνα στην Οξφόρδη. Ο Τζον παντρεύτηκε και απομακρύνθηκε από τον Μπάρι, ενώ ο Πίτερ αυτοκτόνησε όταν ενηλικιώθηκε. Κάποιοι λένε ότι ήθελε να απαλλαγεί από τον τίτλο του Peter Pan που το απέδιδαν όλοι. Ο Μπάρι ήταν πια διάσημος και πλούσιος, αλλά κατέληξε μοναχικός και δυστυχής. Λίγο πριν πεθάνει, το 1937, άφησε με διαθήκη του όλα τα έσοδα από τα πνευματικά δικαιώματα του Peter Pan σε νοσοκομείο για άρρωστα παιδιά του Λονδίνου.
Ο μυθιστορηματικός χαρακτήρας που έπλασε ο Σκοτσέζος συγγραφέας μεταφέρθηκε με επιτυχία στο θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, ενώ το παραμύθι ακόμη διαβάζεται από μικρούς σε όλο τον κόσμο. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις σε παιδικό νοσοκομείο στο Λονδίνο. Η περιουσία πήγε στα παιδιά. Αυτό το θυμάμαι, το έχεις ξαναπεί, το έχω στο μυαλό μου δηλαδή. Τα έσοδα πήγαν εκεί, τα έσοδα πήγαν εκεί. Να σου πω ότι στην ψυχανάλυση υπάρχει σύνδρομο Peter Pan, που είναι ο άνδρας ο οποίος δεν μεγαλώνει ποτέ και θέλει να μείνει, θέλει νιώθει παιδί. Το συζητάνε. Δεν ξέρω αν θέλει να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα τώρα ή μετά. Ήταν σαν να έρθει να άνοιξε η γη και να μας καταπιεί όλους τώρα. Θα εξαφανιστούμε τώρα. Δεν θέλω τώρα, δεν ήθελα να το συνδυάσω, αλλά μια και το βοτάξω. Να δούμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον Θέμη Αδαμαντίδη, που είναι πολύ αγαπημένος και νομίζω ότι είναι από τους λίγους καλλιτέχνες που τον αγαπάει και η νεολαία και η παλαιότερη, διότι τα τραγούδια του νομίζω ότι είναι διαχρονικά. Η φωνή του είναι χαρακτηριστική. Η Κάλια Καρτσάκη λοιπόν πήρε το Θέμη Αδαμαντίδη και πήγε στην παλιά του γειτονιά στην Κεσαριανή. Στα προσφυγικά θα δούμε στο βίντεο τη μητέρα του και τον αδελφό του που παραμένουν εκεί στο πατρικό σπίτι. Μας έδειξε που έπαιζε νεαρός, που έβγαλε τις πρώτες νότες που του άρεσε να τραγουδάει, τι έκανε στην παιδική του ηλικία και θα δούμε και διάφορα άλλα χαρακτηριστικά από την καριέρα του που είναι πολύ μεγάλη. Από πόσο θυμίζω, ξεκίνησε να τραγουδάει, ρε παιδιά. Θυμίζω ότι ο Θέμης Αδαμαντίδης το 1980 η ευκαιρία πήρε το πρώτο βραβείο. Ναι. Το 86 τραγούδησε μαζί με τον μεγάλο Στέλιο Καζαντζίδη και εκεί έγινε εκτείναξη της καριέρας του και έχει βγάλει πολλές επιτυχίες. Νομίζω ότι αυτό που έχουν τραγουδήσει οι Απανταχού Καψούριδες είναι το «Μα πού να πάω» το 1999. Μεγάλη επιτυχία, τεράστια. Έλα και στην καρδιά τώρα, τώρα έχει γίνει στην καρδιά μας. Στην καρδιά θα δούμε τι έχει γίνει στο βίντεο. Δεν είναι καινούργιο τραγούδι, είναι παλιό. Είναι παλιό τραγούδι στην καρδιά. Είναι πάρα πολύ παλιό και έκανε καριέρα τώρα. Γιατί ο κόσμος επέλεξε να το βγάλει προς τα έξω και να το αγαπήσει ακόμη πιο πολύ τώρα. Ακριβώς. Θα το δούμε. Συναντήσαμε το Θέμη Αδαμαντίδη στην Κεσαριανή, τη γειτονιά των παιδικών του χρόνων. Ο αγαπημένος τραγουδιστής μας έδειξε το πατρικό του σπίτι, όπου ακόμα μένει η μητέρα και ο αδερφός του, τα μέρη που έκανε τις πρώτες αταξίες του, αλλά και το σημείο που πήγαινε για να τραγουδάει μακριά από όλους και από όλα. Εδώ ήμουν συνεχόμενα από τη μέρα που γεννήθηκα μέχρι και 7,5 χρόνια. Άνοιξε το δρόμο. Να το θυμηθείς όταν θα καθώ, θα με νοσταλγείς και θα με γυρεύεις. Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βάρκα δάσια. Εδώ είναι το πατρικό το σπίτι από τα προσφυγικά. Η μητέρα μου, ο μεγάλος αδερφός μου, η μητέρα μου με πήγε στην Πλάκα, γιατί ήμουν μικρός εγώ και με ακούσαν εκεί. Γιατί τους βρήκαμε απάνω στις πρόβες, κάναν 2-3 μέρες πριν ξεκινήσουν η πρώτη μου δουλειά. Μ' άρεσε και εμένα που τραγουδούσες. Γιατί και εσύ έχεις καλή φωνή. Και εγώ τραγουδούσα. Συγκινήστε τώρα που επιστρέφετε και βλέπετε το πατρικό σας εδώ. Εντάξει, έρχομαι εγώ. Εντάξει, έρχομαι συχνά, αλλά όσο να είναι, εντάξει, μου θυμίζει πολλά εδώ και ωραίες στιγμές. Το φεγγαρί αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Εδώ βρισκόμαστε στο δάσος της Κεσαριανής που ερχόμασταν πιτσιρίκια γιατί γινόντουσαν συχνοί αγώνες εδώ με τα πρώτα μηχανάκια. Ερχόμασταν με τα ποδήλατα, ένα μονοπάτι στενό και κάναμε και αγώνες. Φτάναμε εδώ που βρισκόμαστε τώρα, είναι μια παιδιάδα ας πούμε, μικρή και παίζαμε μπάλα. Ερχόσασταν εδώ πέρα για να τραγουδάτε κιόλας. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε και εδώ κιόλας. Κατέληγα εδώ όταν ξεκινούσα να τραγουδάω στο σπίτι και, και μου πήρε αρκετή ώρα να σταματήσω έχοντας ένα μικρό κασετόφωνο
Εδώ ήταν το σημείο, ήταν η πόρτα, η είσοδος. Έδαινα εδώ το σκηνή, κατέβαινα κάτω. Όλο αυτό είναι κατά μήκος του δρόμου, 2-3 χιλιόμετρα, αλλά τότε που ήταν ακόμα άδειο. Τώρα υπάρχει ένα νέο τραγούδι, το οποίο εμένα προσωπικά μου βγάζει δύο τίτλους. Αν τρελάθηκα, Θεέ μου. Βέβαια, ο δεύτερος τίτλος για μένα είναι Στο μυαλό. Αν τρελάθηκα, Θεέ μου, πες μου σε παρακαλώ, που εγώ άλλα του λέω. Κι άλλα ακούει το μυαλό, τι να φταίει που πονάω, μες στα στήθη μου ξανά. Εγώ άλλα τους λέω κι άλλα ακούει η καρδιά. Η εικόνα που έχω από αυτόν τον άνθρωπο, που τον ξέρω και αυτόν φυσικά, θυμάμαι τόσα χρόνια στην τηλεόραση, τόσα χρόνια, είναι ενός σεμνού, πολύ ευγενικού ανθρώπου. Δεν ξέρω τι εικόνα έχουν όσοι δεν τον έχουν γνωρίσει, μα ούτε μια φορά δεν έχω δει κάτι διαφορετικό στα τόσα χρόνια που τον ξέρω, όσο τον βλέπω μέσα στην εκπομπή. Σεμνός, ευγενικός. Με συστολή. Με συστολή. Καθόλου τα μάτια του δεν βγάζουν τίποτα, πώς να σας πω, καθόλου θράσος, καθόλου έπαρση, τίποτα. Ένας ευγενικός άνθρωπος, με μια υπέροχη φωνή. Και απασχολεί τον κόσμο μόνο για τη μουσική του, μόνο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Στα γυρίσματα μου έλεγε η Κάλια Καρτσάκη ήταν μαζί και ο μεγάλος του γιος ο Αντώνης, συνέχεια. Πόσο χρόνο είναι? 26 ο μεγάλος, 25 ο δεύτερος και τα μικρά άλλα δύο αγόρια, είναι 4 τα αγόρια, είναι 7 και 8. Ήταν μαζί του και πάντα συζητάγανε και λέγανε πώς θα κάνουν το γύρισμα. Είναι αυτό που λες ακριβώς, ο Θέμης Αδεμαντίδης, και γι' αυτό νομίζω ότι και ο κόσμος τον αγαπάει. Είναι low profile, δεν προκαλεί, μόνο για τη μουσική του και τα τραγούδια του μιλάμε. Παιδιά, η φωνή του, δηλαδή αυτό βλέπαμε τώρα το βίντεο και σκεφτόμουν, δεν είμαι μουσικός για να κρίνω, αλλά αυτό το εύρος και το βάθος, νομίζω ότι μόνο στον Καζατζίδη, στον Μητροπάνο, δηλαδή είναι πολύ σπουδαία η φωνή του, πραγματικά. Είναι, γι' αυτό με τη φωνή του θέλω να περάσω στις διαφημίσεις. Για δυνάμωσε λίγο και πάμε να φύγουμε εμείς. Επιστρέφουμε σε λιγάκι. Σαν το αίμα κυλί σε βαθιά, σαν μαχαιριά, μια ανάσα φοβέται στα στήθη σου ξανά. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καλώς βρήκαμε, καλή εβδομάδα. Από περιέργεια, αυτή την εβδομάδα έχει καμιά καλή ταινία. Όχι, θα την πούμε σήμερα Δευτέρα, αλλά με χαρά να πούμε στον κόσμο. Έρχεται για κάτι να πάμε σινεμά. Έχει τα φανταστικά ζώα. Τι είναι αυτό? Είναι η συνέχεια της ταινίας που είναι από την J.K. Rowling που έκανε το Harry Potter και είναι ουσιαστικά τι έγινε πριν το Harry Potter. Με τον μαγικό ζωολόγο. Κάτι μας έχεις πει γι' αυτό, κάτι μου έρχεται στο μυαλό. Τον αντίπα... Έχω δει τρέιλερ αυτό. Το παίζουν τώρα στην τηλεόραση. Ναι. Τζόνι Ντεπ που παίζει τον κακό το μάγο και πολλοί άλλοι. Ναι, αλλά δεν τον έχουν πιάσει στους πειρατές. Όχι, μάλλον όχι. Μα δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά ένιωσα σαν να μην είναι απόφασή του. Και με στενοχώρησε αυτό. Όχι, μην πούμε ότι το πετάξανε κιόλας. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Σαν λεμονόκουπα στη μέλη. Αλλά λίγο. Εντάξει, τον έκανε τον πειρατή πόσα χρόνια. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Σταμάτα και εσύ τώρα. Τέλος πάντων, αλλά μάλλον επειδή του τύχαν πολλά του ανθρώπου, είπανε δεν δίνουμε και ένα ακόμα να στεναχωρηθεί κι άλλο. Έλαντε. Δεν κάνει, δεν κάνει. Τον πειρατούλη πρέπει να τον αφήσουν. Τέλος πάντων. Πάμε λίγο στα δικά μας.
Τι έγινε στη Γαλλία λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο? Ούτε μίγα δεν πέταγε. Σκέψου, 70 ηγέτες, οι πιο δυνατοί του κόσμου, να είναι συγκεντρωμένοι εκεί στο κέντρο του Παρισιού. Είχαμε τη τελετή μνήμης για τα 100 χρόνια από το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Εκεί συγκεντρώθηκαν λοιπόν περίπου 70 ηγέτες με τις συζύγους του, με τις συζύγους τους. Εκεί έγιναν διάφορες εκδηλώσεις από τους ανφόρο τιμής. Θυμίζω ότι στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τα νούμερα λένε ότι περίπου 18 με 19 εκατομμύρια. Ήτανε, τώρα το είδα, ή δεν το είχα καταλάβει. Ήταν και ο Πούτιν εκεί. Ναι, βέβαια. Και ο Τραμπ. Τον Τραμπ τον είδα παντού, γιατί είδα τη γυναίκα του, η οποία πραγματικά ξεχωρίζει από μακριά. Σαν οικοδέσποινα. Δεν υπάρχει γυναίκα. Ο Πούτιν εδώ σε φωτογραφία με την Μπριζίτ Μακρόν, τη σύζυγο του. Ο Πούτιν πηγαίνει σε αυτά τα ταξίδια που πάνε όλοι με τις γυναίκες τους χωρίς γυναίκα. Μόνος του, μόνος. Όταν είχε την Πούτιν, να πήγαινε με την Πούτιν, αφού είναι διαζευμένος. Νομίζω ότι κάποτε είχαμε πει κάτι για κάτι, παιδιά, αλλά μπορεί να κάνω λάθος. 100 φορές τα έχουμε πει, αλλά μόνος του είναι. Ό,τι λέει το πρωτόκολλο. Δεν μπορείς να πας αλλιώς. Υπήρχαν και άλλοι ηγέτες που ήταν χωρίς σύντροφο, χωρίς σύζυγο, χωρίς γυναίκα. Όλες οι φωτογραφίες που έχουν βγει από χθες είναι όλοι συνοδευόμενοι. Νομίζω μόνο ο κύριος Πούτιν ήταν μόνος του. Ήρθαν και από την Αφρική και από Ευρώπη και από Ασία. Βλέπετε εδώ, από τον Κονγκό. Από περιέργεια, πώς τους φιλοξενούν τους ηγέτες? Τους βάζουν σε διαφορετικό ξενοδοχείο τον καθένα? Όχι, για να μην έχει επαφές. Σε Airbnb το. Συγγνώμη, ρε παιδιά, δεν έχετε την απορία, γιατί όλοι αυτοί έχουν και αυτούς που τους φιλάνε. Κοίταξε να δεις. Εγώ είχα την απορία. Δεν λέω, μεγάλο το Παρίσι. Αλλά πώς πού να πρωτοστείλουν και αυτοί οι αστυνομικούς να φυλάνε? Σε ένα ξενοδοχείο, σε πέντε ξενοδοχεία, σε όλα τα ξενοδοχεία. Κοίτα, άμα τους βάλεις όλους σε ένα ξενοδοχείο και βάλεις μια μικρή βομβούλα, θα καταστραφεί. Δεν είναι ποτέ, δεν υπάρχει. Θα καταστραφεί το μισό. Κάθε αποστολή καταλήγει εκεί που πρέπει. Βέβαια, όλοι έχουν μαζί τους και δικούς τους αστυνομικούς και πράκτορες. Δηλαδή, μου σίγουρα έχουν, αλλά το κάθε κράτος δεν πρέπει να σου παρέχει και μια ασφάλεια σε τέτοιες στιγμές? Τα μέτρα ασφαλείας ήταν δρακόντια και δεν πέταγε μίγα. Δεν υπήρχε και ομπρέλα ακόμη και στα κινητά και στα απαγορεύσεις να πετάνε ντρόουν, ελικόπτερα, αεροπλάνα. Το θέμα είναι ότι πήγαν πάρα πολλοί ηγέτες, όλοι έδωσαν τον παρόν και ο Αλέξης Τσίπρας εκεί με την Περιστέρα Μπαζιάννα. Βλέπετε εδώ, περνάνε συνέχεια τον Πρωθυπουργός εδώ με την Μπέτη Μπαζιάννα, που μάλλον την αποθέωσε η Daily Mail, γιατί Ελιάνα, λέγαμε και το πριν στο γραφείο, ότι το δημοσίευμα αυτό ήταν διθυραμβικό. Σαγηνευτική, τη λέει. Σαγηνευτική και γκλάμορους. Με γκλάμορους εμφάνιση. Η σύζυγος, η πρώτη κυρία της Ελλάδας, η κυρία Μπαζιάννα, η οποία έκανε όντως εντύπωση. Τσίπρας, πάλι δεν έβαλε γραβάτα. Σε τέτοιο θέμα έτσι που πήγαινε τόσος κόσμος. Δεν βάζει ποτέ. Δεν βάζει. Αλλά μια φορά λέω, ρε παιδί μου, με κοιτάτε λες και είπα κάνα πολιτικό θέμα τεράστιο. Για μια γραβάτα μίλησα. Δεν έκανα πολιτική ανάλυση. Δεν βάζει, δεν βάζει ο άνθρωπος. Ρε παιδί μου, λέω σε ένα τέτοιο τέλος πάντων γεγονός. Λέω, θα μπορούσε. Δεν είναι πέρα από πολιτικά αυτά τώρα. Ο ασυμβίβαστος. Αλλά ο ίδιος κάνει ό,τι νομίζει. Το γεγονός ότι γίνεται δεκτός είναι μπράβο. Μπράβο και στους άλλους που δεν κοιτάνε το πρωτόκολλο πολύ στενά και λένε αφού δεν. Τι να του κάνουν, να τον περιμένουν. Τι να το κάνουν, του πούνε δεν μπαίνει μέσα, δεν παράς γραβάτα. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα που δεν σπάνε εύκολα. Δηλαδή, τα έχουμε πει και στα Όσκαρ, ότι ο Prince μπορούσε να πάρει το Όσκαρ του με τσαντόρ. Ο Stevie Wonder φορώντας την αφρικάνικη κελεμπία με τα κοτσιδάκια. Εγώ αν πάω καλεσμένος και δεν φοράω παπούτσι με σόλα και φράκο, θα με πετάξουν όπως ήρθα. Είναι άνθρωποι και άνθρωποι. Ναι, ο κύριος Τσίπρας όμως είναι ηγέτης. Γιατί είναι ισότιμος, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Αυτό είναι, εντάξει. Οι άνθρωποι είναι πιο ισχυροί από το πρωτόκολλο. Καλό είναι αυτό. Το εγκόμιο στην κυρία Μπαζιάννα. Γιατί άλλες φορές, σε άλλες διεθνείς συναντήσεις, την έχουν λίγο. Λοιπόν, εγώ θέλω να περάσω, γιατί μιλάμε τόσο ώρα μόνο για τους δικούς μας. Εντάξει, δική μας είναι, αλλά να δούμε λίγο και τους άλλους. Εκεί έγινε χαμός στο Παρίσι. Να δούμε στο γεύμα στις Βερσαλίες που μάζεψε η Μπριζίτ. Βλέπεις εδώ με τη Μελάνια μπροστά όλες τις πρώτες κυρίες. Υπάρχουν και πρώτοι κύριοι στην φωτογραφία. Η Μελάνια δεν είναι σαν οικοδέσποινα. Και επειδή είναι και πιο ψηλή από όλες και πιο εντυπωσιακή. Είναι επιβλητική. Είναι σαν δικό της το event. Πραγματικά. Ενώ ουσιαστικά να πούμε ότι η Μπριζίτ Μακρόν ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο είναι οικοδέσποινα, γιατί όλα αυτά γίνανε στη Γαλλία φυσικά. Να, εδώ πέρα είναι στις Βερσαλίες που έχουν συναντηθεί. Βλέπεις τώρα εδώ διαφορά. Η μία είναι σαν γραμματέας. Μάτα βρε εσύ. Καλά ρε παιδιά, δεν το έχω ακούσει κιόλας. Και δύο είναι. Απλά η μία είναι, έχει πολύ, είναι θεωρητική που λέμε. Είναι έτσι. Συγγνώμη, στιλιστικά. Επιβλητική. Στιλιστικά δεν μπορούσε να προσπαθήσει περισσότερο από αυτό το μαύρο παντελονάκι και αυτό το χακί σακάκι? Δεν μπορούσε να έχει βάλει ένα ωραίο λευκό? Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Εγώ απλά βλέπω και λέω μ' αρέσει ή δεν μ' αρέσει. Μέχρι εκεί. Σ' αρέσει, κυρία Μακρόν? Βεβαίως και μ' αρέσει. Μ' αρέσει πολύ. Απλά την άλλη τη βοηθάει πάρα πολύ αυτό το στήσιμο όλο που έχει το κορμί τη, το στιτό. Το αυτό πολύ τη βοηθάει.
Νομίζω ότι εμπροκειμένου ότι βοήθησε και ο στυλίστας της πάρα πολύ, γιατί πραγματικά επέλεξε κάτι που είναι και πολύ σωστό για, το, για τη... Γιατί ήταν μπερσάι, κάτι ήταν, δηλαδή μεσημεριανό πρέπει να ήταν αυτό. Δεν είναι, αφού, γιατί αυτό είναι μάλινο, είναι και πάρα πολύ ωραίο. Το ανδρόγυρο εδώ το στυλ, το καταπληκτικό. Εδώ τι έμεινε, φανταστική. Εδώ είναι λοιπόν η Μελάνια στο Βραδινό που έγινε ένα δείπνο στο Μουσείο Ορσέ και βλέπεις ότι και εκείνης πάει ένα πρωτόκολλο. Δηλαδή αντί να πάει με φόρεμα Βραδινό, έχει πάει με ταξίδι η γυναίκα, με σακάκι, με σμόκιν ουσιαστικά. Δεν ξέρω τι μήνυμα θέλει να περάσει, ότι μαντράκι, ότι δεν φοβάμαι, δεν ξέρω τι θέλει ότι να μας πει. Ότι μου πάει και αυτό. Ναι. Ότι μου πάει και, και αυτό. Ότι απόλυτα, ότι και να βάλω, ναι. Α, εδώ λοιπόν βλέπουμε, εδώ είναι το, το ζεύγος Μακρόν με τον πρίγκιπα Αλβέρτο και την είναι μόδα αυτό που φοράει η... Πώς τη λένε, Σαρλίζ. Είναι πολύ έντονο αυτό μπροστά, όχι. Είναι ένας φανταστικός, κατά τη γνώμη μου, τεράστιος φιόγκος. Ο οποίος... Πού είναι αυτός ο φιόγκος επάνω στέκεται? Όχι, είναι το παλτό και βγαίνει από μέσα ο φιόγκος. Δηλαδή, το πώς το ανοίγει, το ανοίγει και πού πάει ο φιόγκος? Γιατί αυτό κάθεται, στο πουκάμισο. Το φιόγκο. Μένει στο πουκάμισο. Α, μένει. Και τι είναι, παιδιά, αποσπόμενο, σαν απόκριε. Πού να ξέρω, μάνα μου τώρα, γι' αυτό σε ρωτάω. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και μου αρέσει και το κοντό του στο μαλάκι. Είναι σαν να έχει κρεμάσει ένα παιδικό φορεματάκι. Έλα, ρε, εγώ είπα κάτι άλλο όταν είδα τη φωτογραφία μέσα. Σαλιάρα. Σαλιάρα, λέω, ρε παιδιά, δεν είναι σαν μια μεγάλη σαλιάρα. Αλλά, εντάξει, τώρα μπορεί να είναι μόδα και να είναι σωστό. Δεν μπαίνω σε αυτό. Όχι, δεν θα μ' αγούστου, δεν είναι μόδα. Καθόλου μόδα δεν είναι η φιόγκη. Εγώ πάλι θα πω ότι η κυρία Μακρόν δίπλα πάλι μ' αρέσει έτσι όπως είναι εντυμένη. Το πώς δίνεται δεν μπορώ να πω ψέματα. Το τυπικό προφίλ της γαλίδας είναι και στο ντύσιμό της. Είναι μετρημένη τόσο όσο η γαλίδα. Οι Αμερικανίδες δεν είναι λίγο πιο wow σε όλο το, ναι, ξέρεις, πιο μεγάλο, πιο εντυπωσιακό. Είναι σωστή πάντως. Απλά είναι πολύ εντυπωσιακή γιατί είπαμε, τη βοηθάει και η εμφάνισή της και το δίνει τροπό της και το πρόσωπό της και όλα. Πάμε σε άλλη φωτογραφία. Α, να, είναι το βραδινό look που έχει επιλέξει η Σαρλίν. Δεν το βλέπουμε και τόσο καλά γιατί είναι μαύρο στο μαύρο. Αλλά νομίζω ότι έχει προσπαθήσει να κάνει ένα ρετρό look. Καλά, δεν έχει και πολλά περιθώρια. Το μαλλί της είναι πολύ κοντό και είναι δύσκολο να παίξει με αυτό. Με τη σχεδόν συνονόματή της, τη Σαρλίζ, γιατί αυτή είναι Σαρλίν, ναι, δεν μοιάζει λίγο τώρα με το κοντό μαλλί. Όχι. Όχι. Από πάρα πολύ μακριά, ναι. Βλέπεις μια ξανθιά κοπέλα με, με κοντό μαλλί. Ξέρεις, επειδή έχει αυτό το μαλλί που το κάνει έτσι κοντό. Να σου πει ο κύριος που την έχει δει από κοντά την κυρία Σαρλίν. Δεν μοιάζει. Αλλά έχει δίκιο. Είναι η μόνη γυναίκα που μου είπε με το που την είδε, λάμπη Ελένη, λάμπη. Δεν μου το έχει πει για καμιά άλλη πρωταγωνίστρια. Στο έχω πει και για άλλες. Για καμία. Μόνο για την Χάλι Μπέρι που μιλούσαμε την Παρασκευή. Θα πει όμορφη, πολύ ωραία. Αυτή μου είπε λάμπη, Ελένη, λάμπη. Έχει ένα φως γύρω της, λάμπη. Ναι, εδώ λάμπη. Είναι πολύ εντυπωσιακή κοπέλα, έτσι. Δηλαδή και αυτή υψηλή, Bobby, θεωρητική. Εδώ. Το λάμπη δεν έχει να κάνει όμως με το ύψος. Έχει να κάνει με αυτό που βλέπεις και. Ναι, όντως. Ναι. Εδώ μπάμπι, λάμπη, η κυρία Μακρόν. Ποια είναι η κυρία Μακρόν? Η κυρία Μακρόν στο βραδινό. Μια... Τι έχει πάθει? Δεν έχω πάθει κάτι. Απλά θεωρώ ότι μπορούσε να προσπαθήσει λίγο περισσότερο. Αυτό είναι το βραδινό τη. Δεν σ' αρέσει. Εσένα σ' αρέσει το βραδινό. Πόσο χρόνο είναι, ξέρεις? Θα σου πω ότι μου αρέσουν όλες οι εμφανίσεις που έχω δει τη συγκεκριμένη κυρία να κάνει, όσο σήμερα έχουν πέσει μπροστά μου. Εγώ έχω μια ερώτηση. Ο οικοδεσπότης ή στην προκειμένη περίπτωση για εκείνη, πρέπει να είναι λίγο πιο μαζεμένος για να αφήνει τις άλλες να φαίνονται ή πρέπει να τις ισοπεδώσει, ας πούμε, όλες με τη στηριστική της? Απλά λέω, μπορεί να θέλει να είναι πιο διακριτική και να αφήσει τις άλλες να λάμψουν. Μην τους πάρει το τέτοιο. Αλλά για την οικοδέσπινα. Ναι, για την οικοδέσπινα. Είναι κακή ιδέα πάντως αυτή που έχει πάρει. Ότι και καλά, ρε παιδί μου, ότι σας υποδέχομαι με ένα σεβασμό ότι μπορείτε εσείς να. Μπορούσε η Μακρόν να καπελώσει τη Μελάνια και δεν το έκανε. Άρα, μου σου πω ότι το σκεφτόμουν κι εγώ από μέσα μου. Τι να πω. Τέλος πάντων, ποτέ δεν ξέρει. Τέλος πάντων. Να αφήσουμε τις ωραίες κυρίες που κάνουν πολύ ωραίες εμφανίσεις. Πολύ ωραία. Και να περάσουμε λίγο στις ειδήσεις μας, γιατί πήγε και 59. Να πούμε λίγο ειδήσεις. Έρχεται στη Βουλή η μείωση εισφορών, αυτό που λέγαμε εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι ένα καλό μέτρο, ένα σωστό μέτρο, όμως από ό,τι δείχνει το πράγμα δεν θα πιάσει πολύ κόσμο. Θα πιάσει κόσμο που είναι πάνω από τις 20-25.000 ετήσιο εισόδημα. Το λέω αυτό γιατί οι περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες, σχεδόν στο 70-80%, είναι μέχρι 10-15.000 το πολύ τα εισοδήματα που δηλώνουν. Οπότε οι μειώσεις εισφορές θα πιάσει μία μερίδα κόσμου και αυτό κάτι είναι, ένα αρκετά μεγάλο ποσό, δηλαδή το 20% παρακράτησης που είναι για τη σύνταξη θα γίνει 13%. 7% λοιπόν επιστροφή ουσιαστικά στην τσέπη είναι ένα αρκετά καλό ποσό. Τώρα ο κύριος Σταθάκης, ο Υπουργός Ενέργειας, έδωσε μια συνέντευξη στο Έθνος Κυριακής και είπε ότι πάμε για απαγόρευση στα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα στις μεγάλες πόλεις. Μπορείς να μας το εξηγήσεις αυτό?
Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί στη συνέντευξη δεν έδωσε λεπτομέρειες πώς θα γίνει αυτό. Είπε ότι γενικά και πανευρωπαϊκά πρέπει να απαγορεύσουν σταδιακά τα διζελοκίνητα αυτοκίνητα να μπαίνουν στις μεγάλες πόλεις. Όχι γιατί εκπέμπουν πολύ μεγάλους ρήπους σαν τα βενζινοκίνητα, αλλά γιατί υπάρχουν ορούμενα σωματίδια που μένουν στην ατμόσφαιρα και αυτό είναι επιβαρυντικό για, για όλο το περιβάλλον του πλανήτη. Έτσι θα πάνε σε απαγόρευση. Τα ταξί. Θα το δούμε, γι' αυτό λέω δεν έχουμε λεπτομέρειες. Πρέπει να το δούμε γιατί είναι πολλά τα οχήματα που κινούνται, τα διζελοκίνητα. Και επίσης είμαστε και πολλοί που αγοράσαμε πετρέλαιο κίνητο. Φυσικά. Για να μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα. Τώρα, αν θα απαγορευτεί, θα το δούμε όταν θα έρθει. Και από την αρχή. Ο νόμος, το και από την αρχή. Εχθές το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ντέρμπι αιωνίων. Για πες μας λίγο. 1-1 στις καθυστερήσεις σοφάρισε ο Ολυμπιακός στο Παναθηναϊκό που έκανε την έκπληξη, κρατούσε την νίκη μέχρι τα τελευταία λεπτά στα χέρια του. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ στους πράσινους και ποιος στους κόκκινους, το ξέρω τι έβαλε ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός έβαλε τον γκολ με τον Γκάτσε, τον αμυντικό, τον Αλβανό και στις καθυστερήσεις βλέπουμε εδώ. Το γκολ τη σοφάριση του. Εδώ είναι ο τραυματισμό, συγγνώμη. Του Σοκράτη Διούδη, ο τροματοφύλακας του Παναθηναϊκού, συγκρούστηκε με τον Νάτχο, με το γόνατο του Νάτχο και χτύπησε πάρα πολύ σοβαρά στο κεφάλι. Τον πήγαν στο νοσοκομείο. Βέβαια, η κατάσταση είναι καλή τη υγεία του και είχαμε κι άλλο ένα τραγικό περιστατικό, διότι υπέκυψε ένα φίλαθλο του Ολυμπιακού. Έπαθε καρδιακή προσβολή αμέσω μετά το τέλο του αγώνα στην κερκίδα και βγήκε επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ολυμπιακό. Για τον φίλο που έφυγε από τη ζωή, τον φίλο της ομάδας. Αυτά γίνανε χθες σε ήρεμα και καλά πλαίσια πάντως, δεν είχαμε παρατράγουδα ιδιαίτερα. Τώρα σε άλλες ειδήσεις υπάρχει μια ιστορία στη Ρόδο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μια 39χρονη. Γιατί γελαστεί. Γιατί είχε πληρώσει μέσω διαδικτύου σε μια εταιρεία στην Αμερική να αγοράσει οικόπεδο στη σελήνη. Την αγοράσει? Οικόπεδο στη σελήνη. Ήτανε καλό. Real estate. Δύο στρέμματα. Δύο στρέμματα. Λοιπόν, ήταν μια ιστορία παλιά. Βλέπετε εδώ τους τίτλους που της έστειλαν. Είναι ιδιοκτήτρια στη σελήνη ενός αγροτεμαχίου μάλιστα. Της έστειλαν και τους τοίχους. Τη πήγε στα δικαστήρια η γυναίκα, προσπαθεί να πάρει πίσω τα χρήματά της. Είναι πάρα πολλά χρόνια αυτή η ιστορία. Η είδηση ξαναβγήκε γιατί ακριβώς γίνεται τώρα το δικαστήριο και προσπαθεί και εκείνη. Θυμίζω ότι παλιότερα η Νικόλ Κίτμαν, ο Τόμ Κρούζ είχαν πει ότι υπάρχει ένα γραφείο στην Αμερική και επειδή το φεγγάρι σελήνη δεν έχει δηλωθεί από κανέναν ως ιδιοκτησία, μπορεί εκείνος εν δυνάμει κόπεδα να τα πουλάει και όταν φτάσουμε στη σελήνη, ο καθένας να πάρει αυτό που έχει πληρώσει. Με το κτηματολόγιο. Τρίτη γωνία. Δεξιά. Θα πετάει μια πέτρα όπως και όταν παλιά. Από εδώ μέχρι να σου φτάσει. Αυτό είναι δικό μου. Θα βάλει λοιπόν, μια σημαία κι αυτός πάνω. Ναι, θέλω να δεις στην Αίγυπτο ότι βρήκαν μία ακόμη ανακάλυψη στην Αίγυπτο. 7 σαρκοφάγους κλειστές σε πυραμίδα και βρήκανε μέσα τον τάφο του υπεύθυνου του παλατιού των Φαραώ που δεν τον είχαν βρει. 6.000 ετών είναι αυτά που βλέπετε τώρα μπροστά τους. Και αγάλματα ζώων με μουμιοποιημένες ιερές γάτες και σκαραβαίους. Τα αγάλματα ήταν σε ξύλινη βάση και επίχρυσα από πάνω. Και εδώ είναι το βιντεάκι που έδωσαν οι Αιγύπτιοι, γιατί συνεχώς η Αιγυπτιακή γη βγάζει αυτά. Είχες πάει κι εσύ στην Αίγυπτο, το ξέρω κι εγώ. Και είχα τρελαθεί. Πόσα χρόνια κάνει να σου περάσει η Αιγύπτιο μανία, εμένα πολλά χρόνια. Νομίζω με απασχολούσε. Ποτέ. Με ενδιαφέρει και με απασχολεί τι πάρα μυστήριο, πολύ. Απίστευτο ήταν αυτό. Και έχουν περάσει πολλά χρόνια. Είναι σαν να πήγα χτες, αλλά είναι πάνω από 15 χρόνια. 17, 18, ούτε που θυμάμαι. Ναι, σε πιάνει πολύ. Είναι, αν κολλήσει με αυτά τελείω, δεν φεύγει το μυαλό σου από εκεί. Άλλο? Αυτά. Και έχει και μια μεγάλη φωτιά στην Καλιφόρνια. Θα την έχεις δει όλο το Σαββατοκύριακο. Είναι στο Μαλιμπού. Καίει ένα καταπληκτικό δάσος. Και εκεί υπάρχουν ήδη 31 νεκροί, 228 αγνοούμενοι. Μετακινήθηκαν 250.000 άνθρωποι. Εκεί υπάρχει και μια γειτονιά με πανάκριβες βίλες, επαύλεις που ανήκουν στην Kim Kardashian, στη Lady Gaga, στη Jessica Simpson και έχουν εκενωθεί οι περιοχές. Τζέραντ Μπάτλερ, Γκιγέρμο Ντελτόρο, πολύ σκόσμο. Ακριβώς, πάρα πολύ. Δυστυχώς του Μπάτλερ, ο ίδιος ανέβασε φωτογραφίες, κάηκε το σπίτι, το έδειξε νωρίς το πρωί, είπε ότι έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημίες. Ευτυχώς δεν έχουν πάθει κάτι, τουλάχιστον αυτή η γνωστή. Ο κύριος λόγος ήταν η συνεχιζόμενη ξηρασία στην Καλιφόρνια. Έχει να βρέξει ένα χρόνο, δύο, δηλαδή βρέχει ελάχιστα. Έχουν ανομβρία εδώ και χρόνια και ελάχιστες βροχές έχουν παρατηρηθεί. Με αποτέλεσμα οι δρόμοι της φωτιάς να είναι πάρα πολύ εύκολοι. Μάλιστα. Δυστυχώς. Λοιπόν, πάμε. Η ώρα είναι 2 και 5 και τι πρέπει να κάνουμε. Να πάμε να μαγειρεύουμε με Άννα Μαρία Μπαρού και τη Γένγουτ μας.
Είναι κούκλα. Εκτός ότι μας κάνει φοβερές δουλειές, όλες τις δουλειές, είναι και μια κούκλα, ρε παιδί μου. Είναι αριστούργημα. Τώρα τη χάζευα, γιατί αλλιώς είναι την ώρα που την πιάνεις εσύ και κάνεις τις δουλίτσες σου. Τη χάζευα μέσα σε αυτό το πολύ ωραίο μικρό μίνι σα σποτάκι, πείτε το, και λέω: κοίτα, ρε παιδί μου, τι ωραία που είναι. Ταιριάζει σε όλες τις κουζίνες. Ό,τι ύφος και να έχει η κουζίνα σου, λέμε. Ό,τι χρώμα και να έχει η κουζίνα σου, λέμε. Είναι κούκλα. Είναι κούκλα και είναι και πολύ, πολύ δυνατή μέσα στην κουζίνα. Πάμε λοιπόν να φτιάξουμε σήμερα μαζί πιτσές. Πίτσες θα φτιάξουμε σήμερα και θα κάνουμε τη ζύμη στο κάδο και θα δείξουμε πώς θα κόψουμε τα λαχανικά με αυτό εδώ το τρίφτη κόφτη, όπου αυτό εδώ το εργαλείο έχει 6 διαφορετικούς δίσκους. Το κάθε ένα είναι για κάτι διαφορετικό, δηλαδή αυτό εδώ το νούμερο 6 θα κόψει τα λαχανικά σε ζουλιέν, αυτό τρίβει το τυρί έτσι όπως το βλέπετε εδώ. Εδώ τρίβουμε καρότο, λίγο πιο χοντρό, εδώ πιο λεπτό, είναι ακριβώς το ίδιο. Απλώς θα σκόψει το πιο χοντρό και το πιο λεπτό. Και εδώ είναι για τσίπς ή για φέτες, πιπεριές, μανιτάρια, λίγο πιο λεπτά, λίγο πιο χοντρά. Και ο κάδος εδώ έχει τους 5 αναδευτήρες. Α, ξέχασα να σας πω ότι έχουμε και αυτό εδώ, το πορτοποιητή, που και αυτό κάνει την ίδια δουλειά, πορτοποιεί. Και για το ζυμάρι σου τώρα, θα χρησιμοποιήσεις αυτό? Για το ζυμάρι θα χρησιμοποιήσω το γάτζο και έχουμε το κέι, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το κέι, αλλά το κέι είναι για πιο μαλακές ζύμες. Αυτό είναι για κρέμες όπως έχουμε πει. Ανά Μαρία μου, σιγά σιγά για να τα καταλαβαίνουμε. Μισό λεπτάκι. Είμαστε σε αυτό. Σε αυτό εδώ λοιπόν που είναι για άλλες ζύμες. Δηλαδή για την ζύμη της πίτσας μας. Για πιο σκληρές ζύμες. Πολύ ωραία. Χρησιμοποιούμε και ειδικό αλεύρι. Ένα-ένα, να τα λέμε, να συνονογιόμαστε. Αυτό με τι αλεύρι παίζω για να κάνω πίτσα? Εξαρτάται από την συνταγή. Γιατί εδώ με αυτό το γάτζο μπορούμε να κάνουμε τσουρέκια, μπορούμε να κάνουμε ψωμιά και ζύμες όπως πίτσα. Μάλιστα. Για κέικ θα πάμε σε αυτά τα δύο εδώ, το κέικ και αυτό εδώ. Mm-hmm. Για τις κρέμες ή τις μαρέγκες, αυτό εδώ. Και επίσης και αυτό εδώ που κάνει και βινεγκρέτ και διάφορα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε λίγο τη συνταγή που θα κάνουμε για τη ζύμη. Θέλουμε 225 ml νερό, χλιαρό, δεν το θέλουμε πάρα πολύ ζεστό. Θα βάλουμε σε αυτό 9 γραμμάρια μαγιά και θα βάλουμε 1/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο. Θα τα ανακατέψουμε και μόλις τα ανακατέψουμε θα ρίξουμε το αλεύρι σταδιακά. Στο αλεύρι θα βάλουμε λίγο αλάτι. Λοιπόν, θα ρίξω εγώ το αλεύρι και θα το αφήσω να ζυμωθεί. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνω είναι θα πολτοποιήσω τη σάλτσα μου σε αυτό εδώ, αλλά πρώτα θα πάω να κόψω τα λαχανικά μου. Για να κόψω τα λαχανικά μου θα διαλέξω αυτήν εδώ τη λεπίδα, αν θέλω τα μανιτάρια μου να είναι πολύ λεπτά. Αν τα θέλω λίγο πιο χοντρά, θα πάμε σε αυτό εδώ που είναι το νούμερο 5 και κόβει λίγο πιο χοντρά. Επίσης κόβει το λάχανο, να ξέρετε, και το κάνει πάρα πολύ ψηλό και λεπτό για τη σαλάτα μας. Θα δυναμώσω λίγο εδώ, όπως βλέπετε είναι αθόρυβο εντελώς. Θα μας φτιάξει τη ζύμη εδώ, κοιτάξτε πόσο γρήγορα μας τη φτιάχνει. Και αφού τη φτιάξουμε, θα αφήσουμε τη ζύμη μας να ξεκουραστεί για περίπου 40 λεπτά με μία ώρα. Εξαρτάται από τη θερμοκρασία που έχουμε στη κουζίνα μας. Εσύ. Λοιπόν, περιμένω λίγο τη ζύμη και σας δείχνω λίγο τα υλικά για τη σάλτσα. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε ντομάτα κονκασέ, ελαιόλαδο, αλάτι και ένα κρεμμύδι. Αυτά θα τα πολτιπίσουμε. Λοιπόν, κάτι μυρίζει ωραία εδώ μεταξύ. Έχεις βάλει κάτι στο φούρνο. Όλες οι πίτσες. Που μυρίζει. Μα κοίτα πόσες έχω ψήσει από το πρωί. Βγάζεις συνεχώς. Βγάζω, λοιπόν. Η δόση που δίνεις είναι για πόσες πίτσες? Για 2 λεπτές πίτσες. 2 λεπτές. Λοιπόν, 2. Και όπως είναι έτσι, θα βγάλω το κάδο, θα το σκεπάσω και θα περιμένω μία ώρα. Mm-hmm. Αυτό είναι όλο. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα πώς θα πολτοποιήσουμε εδώ. Πρώτα θα κόψω τα λαχανικά. Λοιπόν, είπαμε ότι έβαλα τη λεπίδα που είναι πολύ λεπτή. Θα κλείσω εδώ από πάνω, θα βγάλω το καπάκι και θα πάω περίπου εκεί στο 2
Να βάλουμε πρώτα τα ανοίγουμε και ύστερα βάζουμε. Πρώτα ανοίγουμε να αρχίζει να γυρνάει και ύστερα βάζουμε τα λαχανικά. Δεν έχει σημασία, το ίδιο πράγμα είναι. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε βάλει. Κοίτα, φανταστικό, τι εύκολο που τα κόβει. Κοίτα πόση δουλειά έχει κάνει τώρα σε 30 δευτερόλεπτα. Άντε να κάτσουμε εμείς τώρα, να τα κόψουμε όλα αυτά και να μας πετύχει και το πάχος. Λοιπόν, πόση ώρα θέλουμε. Νάτα, εδώ είναι ψιλοκομμένα, θα τα ρίξω εδώ πάνω. Εδώ να δούμε τι ωραία που τα έχει ψιλοκόψει. Και πόσο λεπτά, ωραία μυρίζει πιπερίτσα. Χρώματα φανταστικά. Και πάμε να δούμε και τα μανιτάρια τι ωραία που θα μας τα κόψει. Αχ, μυρίζει φαγάκι. Εδώ. Λοιπόν, θα βάλω τα μανιτάρια, τα οποία θα μας τα κόψει επίσης σε λεπτές φέτες. Πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Λοιπόν. Σε 0 χρόνο έχω κόψει και τα μανιτάρια, τα οποία θα ήθελα να σας τα δείξω. Τι ωραία που τα άκοψε. Που τα μανιτάρια, επειδή είναι λεπτές πολύ μαλακά, φέτες. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να τα κόψει πολύ λεπτά. Σας το λέω γιατί και εμένα μου αρέσει να κάνω μανιτάρια στο σπίτι. Εννοείται τα κόβω, να τα, αλλά δεν φανταστικά μπορώ να τα ψιλοκόψω έτσι ποτέ. Πάρα πολύ ωραία. Και πάμε να δείξουμε εδώ μέσα στο κάδο πάλι τον ίδιο. Πώς θα πιάσουμε να κάνουμε την σάλτσα μας με ντομάτα. Να σου πω κάτι, όταν θέλεις να βγάλεις από μέσα τον κόφτη. Ναι. Πώς τον βγάζεις, το σηκώνεις έτσι προς τα πάνω, το βγάζεις έτσι απλά. Απλά, ναι. Κοίτα. Είναι έτσι ο κόφτης εδώ. Και τον βγάζεις τόσο απλά. Ήταν εκεί πάνω ο κόφτης. Ναι. Έτσι. Έτσι κοπήκανε. Επειδή γιατί βλέπω το από πάνω που τα πετάς και. Μπαίνει ο κόφτης. Μπαίνει το καπάκι. Κλείνουμε καλά το καπάκι και βάζουμε ό,τι θέλουμε εδώ και το κόβουμε. Τόσο απλά. Απίθανο. Χωρίς να κινδυνέψουμε να κόψουμε τα δάχτυλά μας, χωρίς τίποτα. Θα βάλεις και κρεμμυδάκι. Τώρα εδώ, ναι, θα κάνουμε τη σάλτσα για την πίτσα μας, όπου θα βάλω ντομάτα κονκασέ, θα βάλω ένα κρεμμύδι και θα βάλω λίγο φρέσκο θυμάρι. Θα ξανακλείσω. Και αφού κλείσω, θα πολτοποιήσω. Θα του βάλει μέσα, θα βάλει καθόλου ξυδάκι, βάζει τίποτα έτσι. Θα βάλω λάδι, αλάτι. Λοιπόν, και θα το μεταφέρω έτσι όπως είναι. Εδώ, στη κατσαρόλα, θα βάλω λάδι, ελαιόλαδο, περίπου 4 με 5 κουταλιές της σούπας και αλάτι. Αυτό είναι όλο. Θα το βάλω να σιγοβράσει και θα αποκτήσω ακριβώς αυτήν εδώ τη σάλτσα που είναι πάρα πολύ ωραία, πυκτή και είναι ιδανική για, για τις πίτσες. Τώρα. Αχ, ωραία που μυρίζει η ντοματούλα, μυρίζει έτσι. Ναι, ναι, κοίτα, την πολτοποίησα εδώ, την αφήνω να βράσει τώρα, να σιγοβράσει. Έβαλες το λαδάκι σου. Αχ, ωραία που μυρίζει. Και πάμε. Πότε να θα στήσουμε καμιά πίτσα όμως. Θέλω τώρα, να στήσουμε, να φτιάξουμε. Αμέσως. Να, τη ζύμη μας που είναι έτοιμη, θα πάρω τη μισή και θα βάλω αλεύρι. Θα προσπαθήσω να μην βάλω αλεύρι στα χαρτιά σου. Λοιπόν, συγγνώμη. Και θα ανοίξω τη ζύμη. Η ζύμη αυτή είναι ιδανική, επειδή έχει ελαιόλαδο, είναι ιδανική. Θα μπορούσε, αν την ανοίξετε λίγο χοντρή, θα βγει αφράτη. Αν όμως θέλετε η ζύμη να είναι πολύ λεπτή και τραγανή, μπορείτε να την ανοίξετε όσο θέλετε πιο πολύ, και θα μας βγάλει αυτό εδώ το τραγανό. Και άκουσα εσένα, Ελένη, και τάψησα στην. Κοίτα τι πού, ωραία. Στην πέτρα. Στην πέτρα. Μα σαν την πέτρα δεν υπάρχει, ρε και παιδιά. Το κουμπάς επάνω. Πάρα νομίζω πολύ ότι στην αγορά μπορείτε να βρείτε και το βάζεις κατευθείαν κάτω. Μόλις αυτό αρχίζει και ζεσταίνεται πολύ, πετάς επάνω την πίτσα, τη βγάζεις. Τίποτα, πάρα πολύ γρήγορα, λοιπόν. Ή έτσι, λίγο πιο λεπτή. Θα βάλουμε την ντομάτα από πάνω. Λοιπόν, τα μανιτάρια αν θέλετε, επειδή βγάζουν ζουμί, θα μπορούσατε ιδανικά να τα σοτάρετε πρώτα, για να φύγουν τα πολλά υγρά, για να μείνει τραγανή. Πυράκι δεν θα βάλουμε. Εννοείται ότι θα βάλουμε. Το βάζεις στο τέλος. Ναι,
και εδώ πάνω θα βάλουμε τη κομμένη μοτσαρέλα. Επίσης μπορούμε να βάλουμε τριμμένο τυρί, γκούντα, ένταμ. Βλέπω ότι μου βάζεις τους βασιλικούς ή τις ρόκες από πάνω στο τέλος, δηλαδή μου βγάλεις την πίτσα. Ναι. Μόνο για την εικόνα και για τη γεύση είναι πιο σωστό. Και για τη γεύση, και αλλά είναι και τα δύο. Είναι και ωραίο. Να, εδώ δεν έβαλε, έβαλε όμως λίγο. Χωρίς αυτά εδώ τα βότανα, είναι μια πίτσα. Άμα τις βάλεις και λίγο κάτι από εδώ, κοίτα πως το ζωντανεύει και κατευθείαν, το κάνεις πιο ωραίο. Κατευθείαν, Άννα Μαρία μου, εννοείται. Οπότε, αυτή όπως είναι, εγώ θα τη μεταφέρω στην πέτρα και θα τη ψήσω. Κοριτσιά, 82.500 κάνετε like. Σε σχόλια, 24.000 φίλες. Κορίτσια, κορίτσια, κάντε ό,τι μπορείτε, όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Θα είστε αυτή τη βδομάδα τυχεροί, την άλλη, την παράλληλη, γιατί το λέω. Γιατί θα φτάσουν τα Χριστούγεννα και η χαρούμενη πρωτοχρονιά και θα την αποχαιρετήσουμε για λίγο να ξεκουραστεί και θα την ξαναδούμε λίγο αργότερα, γιατί σου λέει, ναι, αλλά τώρα είσαστε σε φάση γλυκών μετά από τόσα φαγητά, τραπέζια, γλυκά που κάνατε μέσα στους μήνες αυτούς. Οπότε, μη χάνετε στιγμή όταν την βλέπετε. Κάντε απλά ό,τι μπορείτε. Και αν τη δείτε σε καταστήματα μέσα, πείτε τους να κάνουν οι άλλοι απλά ό,τι μπορούν για να την πάρετε. Και κάτι θα γίνει, νομίζω. Είναι θέμα μπλα μπλα. Λοιπόν, Άννα Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που ήσουν και σήμερα εδώ και μας έφτιαξε άλλη μία πολύ όμορφη, εύκολη, νόστιμη συνταγή. Φυσικά με την κουζινομηχανή της Kenwood, η οποία είναι σαν να έχεις 5 βοήθειες στα χέρια σου. Μη σου πω και 10. Και τέλος πάντων είναι και ένα λειτουργήμα να το βλέπεις. Δεν υπά... Είναι πρωταγωνίστρια. Εμείς είμαστε οι βοηθοί. Εκείνη τα κάνει και εμείς απλά μαζεύουμε τα υλικά και τα πετάμε μέσα. Είδες πόσο γρήγορα έγινε. Και η ζύμη και η σάλτσα. Και δεν λερώνεις και πράγματα με την κουζινομηχανή, γιατί είδατε, ό,τι κάνεις το κάνεις εκεί. Τα ζυμάρια, τα λαχανικά, τα αυτά, όλα εκεί, εκεί, εκεί. Μετά στον πάγκο σου, μην βλέπεις τώρα εμείς εδώ πέρα που τα πλώσαμε. Μετά στον πάγκο σου τι έχεις να κάνεις. Αφού έχουν γίνει όλη δουλίτσα εκεί. Ένα πράγμα πλένεις. Και αυτό σημαντικό. Και ένα πράγμα έχεις που εξυπηρετεί για 15, 25, 35 δουλειές. Γι' αυτό την αγαπάμε την Kenwood. Πού είσαστε, μωρέ, εσείς? Καλά, 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 καλά. Το ετήσιο σας ραντεβού δεν το έχετε πεθυμίσει που φτάσαμε πολύ. Νοέμβριο. Πάρα δεν πολύ, Ελένη, αλλά δεν μας καλείς. Δεν σας... Άκου τι λέει! Να νομίζει και κανείς που έχω και τις αδυναμίες μου και... Ντρέπομαι και λίγο. Κοριτσάκι μου γλυκό που τα μάτια σου γελάνε πολύ πια. Λάτουν και γελάνε. Και τα δικά σου λάτουν. Σε ευχαριστώ, ναι. Δεν μπορώ να πω. Εσύ, κάνεις τίποτα για αυτό το κορίτσι να χαμογελάει? Τα πάντα. Φέτος. Τα πάντα. Ελένη, πέρσι, άτακτος κι εσύ. Ξύπνησα σήμερα το πρωί. Τι, με σκέφτηκες καθόλου? Πάρα πολύ. Και είπα, αυτή την κοπέλα θέλω να τη χορέψω σήμερα. Αυτό τι είπε? Θέλω να στο ταψί? Όχι, στο ταψί. Όχι. Πού, κανονικά? Ναι, ναι, θέλει να σε χορέψει. Να τα αφήσουμε για το φινάλε. Επιτρέπετε. Γιατί... Ωραία, επιτρέπετε, αλλά τώρα μήπως. Ωραία, βάλτε μου αυτό που σας ζήτησε. Ω Χριστέ μου, τι σας ζήτησε, να ξέρω κι εγώ. Ορίστε. Εντάξει, γιατί ξέρω κι εγώ που θα με ανεβάσει. Ορίστε. Έτσι λίγο να σταθεί και μια στροφούλα. Και στροφούλα. Έχεις αδυνατήσει πολύ εσύ, μου φαίνεται. Αχ, και τι ωραία που με πιάνεις εδώ κι εγώ με. Είσαι και δροσερούλης. Ωραία, το καλό μου. Τα αγαπώ αυτό το αγόρι πολύ. Αυτό ήθελα. Ήθελα να αρπάξω την ενέργειά σου σήμερα. Εμένα, ναι. Αλήθεια το λες. Ναι, πάρα πολύ. Όμως και εσένα ζωηρό σε βλέπω φέτος. Πολύ. Όχι, εντάξει, καλά είμαι ακόμα. Μια χαρά είσαι, όχι καλά. Με συγχωρείτε. Γιατί και εσύ έχεις περάσει πολλά σε αυτή τη σειρά. Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται. Θες να συγχωρέψεις εσένα? Παρακαλώ. Για να σας δω λοιπόν, πού να ξεκινήσω και πού να τελειώσω. Όχι, δεν θα μπω στο έλα στη θέση μου που μας βάζει στη θέση μας κάθε βράδυ την ίδια ώρα με μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά ο δικός σας κόσμος δεν κουνιέται ό,τι και να συμβαίνει απέναντι, ενώ στην ίδια ώρα στα υπόλοιπα τηλεοπτικά κανάλια. Και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Καλά, εσείς ήσασταν έτσι και πέρσι και πρόπερσι. Τρία χρόνια είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αυτό θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, φαντάζομαι τώρα πια δεν σας απασχολεί. Πώς πάει άραγε η σειρά? Ξέρετε ότι τι και να γίνει. Όχι, έχει πάρει τον κόσμο της, τέλος. Δεν μας απασχολεί κάθε μέρα. Αλήθεια, ρε παιδιά. Αλλά είμαστε και χαρούμενοι γιατί βλέπουμε ότι τρία χρόνια ο κόσμος είναι εκεί πιστός. Έχουμε φανατικό και... κοινό και φανατικό. Θέλουμε να είναι εκεί κάθε μέρα στις 8. Γιατί λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, ότι οι καθημερινές σειρές έχουν και ένα ρίσκο. Αν σου πάνε καλά, τέλεια. Είσαι πολύ ευτυχισμένος που απογειώνει, παρασέρνει όλο το κανάλι μέσα στο πρόγραμμά του. Αν όμως λες δεν σου πάνε καλά, που είναι κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε εντάξει, μέρα. Εντάξει, υπάρχει πάντα αυτή η σκέψη. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μια τόσο δυνατή και δεμένη ομάδα. Πολύ.
που δεν αφήνει τα περιθώρια να σπάσει και να χαλάσει. Και όσο σας ταλαιπωρούν και όλο σας κάνουν σκαμπανεβάσματα και λίγο χαρά και λίγο πόνος και λίγο νεύρα, τόσο πιο πολύ τρελαίνει το κόσμος και μένει εκεί ακίνητος. Και εμείς τρελαινόμαστε, Ελένη μου. Το ξέρω. Τι να κάνουμε όμως. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, είπαμε. Τα πάντα. Έχεις αλλάξει κάτι στο μακιγιά σου? Κάτι γίνεται με τα μάτια σου, είναι εξαιρετικά σήμερα. Πάντα είσαι όμορφη, είσαι πολύ ωραία κοπέλα. Αλλά κάπως τα μάτια σου σήμερα μου φαίνονται αλλιώτικα και ψάχνω να βρω αν έχει να κάνει με το μακιγιάζ. Λάμπουν. Όχι, πάντα, λάμπουν πάντα τα μάτια σου και έχουν και πολύ ωραίο χρώμα. Λάμπουν, λάμπουν. Δεν ξέρω. Καλά, θα το εντοπίσω. Μου πάει δηλαδή αυτό το βάψιμο, άμα είναι να το καθιερώσω. Πάρα πολύ σου πάει. Όλα σου πάνε. Είπαμε, οι όμορφοι παραμένουν όμορφοι. Δεν αλλάζει ό,τι και να γίνει. Εμένα τρία λεπτά πριν ξεκινήσουμε μου είπε ότι έχω σπάσει. Μου λέει εντάξει, καλά. Όχι, να την πει ακριβώς. Ναι, τη έδειχνα μια φωτογραφία και τη λέω: κοίτα την προηγούμενη φορά που ήρθαμε στην Ελένη, πώς ήμασταν και κοίτα μου έδειξε τώρα. Έδειξε την περσινή φωτογραφία. Και λέω: γενικά στους άντρες. Όχι, δεν το πες τόσο ευγενικά. Μου λέει: εντάξει, μου λέει, εσύ είσαι άντρας, έχει σπάσει. Έχει σπάσει. Έχω σπάσει. Ταιριάζει μου, κουκλάκι είσαι. Ευχαριστώ. Καταρχήν, εγώ νομίζω ότι φέτος είσαι πιο. Ίσως γιατί το χαμόγελό σου είναι πιο λαμπερό, πιο αληθινό. Δηλαδή, είσαι στις πολύ ομορφιές σου, αδύνατος, είσαι πολύ ωραίος, αλλά πάντα είσαι έτσι. Απλά τώρα. Κάτι βλέπω άλλο. Δεν μπορώ να το εντοπίσω. Έχουμε κάνει πολύ γυμναστική. Έχω αλλάξει γενικά τον τρόπο ζωής μου. Για μίλησέ μου γι' αυτό. Τον τελευταίο καιρό, από το Μάιο δηλαδή. Γιατί? Και πες μου τι έκανες. Δεν ξέρω. Ίσως γιατί τα τελευταία χρόνια έχω αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο για να φτιάξω λίγο το μέσα μου. Και είχα αφήσει λίγο το έξω. Ναι, το αλλά έξω, ρε, βλέπω ότι τα λειτουργείς και τα δύο πολύ καλά πια. Αυτό, σε αυτή τη φάση είμαι λοιπόν από το Μάιο, που αποφάσισα ότι ναι, μεν είμαστε σε καλό δρόμο με το μέσα, αλλά πρέπει να υπάρχει και μια συνοχή το ναι. Έξω με το μέσα. Γιατί είναι αλληλένδετα, το ένα επηρεάζει το άλλο. Όχι γιατί θέλω να φτιάξω, ας πούμε, ένα κορμί, να γίνω κάτι άλλο, θέλω να είναι όλα σε απόλυτη αρμονία. Το είχα περισσότερη να ανάγκη. Να σου αρέσει ο εαυτό σου και εξωτερικά. Ναι, εντάξει. Πάντως, όταν είμαστε σε αυτή τη φάση που λέμε ρε παιδί μου, ότι όχι, απλά τώρα πια ήρθε η ώρα που θέλω να ασχοληθώ. Αυτό. Νομίζω ότι κάτι άλλο λίγο κάπως μας παρασέρνει. Τι λες εσύ γι' αυτό? Πρέπει να υπάρχει ένα άλλο ενδιαφέρον για να αρχίσουμε να ψάχνουμε πράγματα που μέχρι χτες δεν τα κοιτούσαμε και πολύ. Μάλιστα. Ή πιεζόμασταν να τα δούμε, γιατί είχα ξεκινήσει πολλές φορές, ας πούμε, γυμναστική, αλλά ποτέ πάντα βαριόμουν. Ναι. Τι έκανες τώρα, πες μου σε παρακαλώ, γιατί φέτος λέω και εγώ για πρώτη φορά, δηλαδή μια φορά στη ζωή μου γυμνάστηκα πριν από κάποια χρόνια και δεν ξαναγυμνάστηκα. Είπα φέτος, λέω, μήπως ξανακάνω λίγο πιλάτες. Αλλά γιατί το σκέφτομαι, λέω, ναι, το κορμί μου δεν με πάει μέχρι εκεί. Να σου πω, εγώ είπα 18 Μαΐου που τελειώνουμε τα γυρίσματα, δεν θα κάνω διακοπές φέτος, θα τα θυσιάσω όλα για να μπω σε μια ροή, να μου γίνει λίγο τρόπο ζωής αυτό το πράγμα. Και όντως αυτό έκανα. Δεν πήγα πουθενά, έκατσα εδώ και όλους τους τρεις μήνες του καλοκαιριού και έκανα μόνο αυτό. Πειθαρχημένη διατροφή, πειθαρχημένο πρόγραμμα ύπνου, πειθαρχημένη γυμναστική και λίγο μου είχε έκανες γίνει τώρα... και κάτι που δεν το έλεγες ότι είναι μέσα στα αυτά της πειθαρχίας. Παρακαλώ, μπορώ να το δω, γιατί πραγματικά τρελάθηκα εκείνη την ημέρα που το είδα. Τι? Τώρα θα δεις. Πάντα play. Δώσε ήχο. Έπεσα να σωνηρευτώ, μια πόλη κλείσαμε μαζί κι ακόμα ζω στο νικί. Έπεσα να σωνηρευτώ, μια πόλη κλείσαμε μαζί. Ερωτώ εγώ, το περιμένατε. Εγώ πιο πολύ έμεινα γιατί ήσουν εσύ. Δεν σ' είχα για τόσο εξωστρεφή τύπο. Αυτό ξεκινάει από το μέσα. Για να καταλάβεις, αν το μέσα είναι καλά. Έχω δίκιο σε αυτά που λέω. Εγώ επειδή τον ξέρω δίκιο. Πάρα πολύ καλά, αυτό το περίμενα. Βέβαια, δηλαδή τον έχω δει πολλές φορές έτσι του Μαρίνο. Εμείς πάλι αλλά καμία, δεν το πολύ το χαρήκαμε. Προς τα έξω, το βγάζει στους φίλους. Αυτό λέω. Που νιώθει ασφάλεια. Δεν τον έχω ξαναδεί τόσο εξωστρεφή. Μ' αρέσει, έχουν γίνει πολλές αλλαγές στη ζωή σου λοιπόν. Έχουν δεν είναι ένα και δύο. Πάρα πολλές αλλαγές. Στο γύρισμα. Η χορευταρού είμαι. Είναι είμαι εγώ. Και συνέχεια με κράζει. Και συνέχεια με κράζει. Πιάνει το μάτι μου. Ναι. Και του λέω, κοίτα. Κοίτα τι ανέβασες. Σε πάω στο δικό μου το δρόμο. Καλά, εντάξει, είναι και ο μισός. Πού ήσουν εδώ και το καταυχαριστήθηκες? Γιατί δεν φώναξες και εμάς να χτυπήσουμε και ένα παλαμάκι λίγο να το χαρούμε? Εδώ πρέπει να ήμουν κάπου στη Συγκρού, πρέπει να ήμουν νέο κόσμο, κάπου εκεί. Ούτε αλλά... που θυμάσαι δηλαδή. Δεν, άμα ακούσω... Είχες περάσει ωραία και με το βράδυ, από διασκέδαση έρχεσαι, δεν μπορώ να εξηγήσω κάτι άλλο. Όχι, δεν ερχόμουν από διασκέδαση, αλλά... βόλτες έκανα μέσα στο αμάξι. Απλά κάτι μου κάνει όταν ακούω το Μητροπάνο, λίγο τρελαίνομαι. Και ειδικά αυτό το τραγούδι που είναι πολύ. Πήγε σε άλλη διάσταση. Συνδεδεμένο και με τον Ισραήλ. Αυτή η πλευρά που δεν την ήξερα πολύ μου άρεσε.
Ευχαριστώ. Δεν σου λέω κάθε βράδυ να βγαίνω στους δρόμους να βγάζεις βίντεο και να μας τα ανεβάζεις. Αλλά αυτό σαν δικό σου ξέσπασμα, έτσι ωραίο, μου έδειξε μια πτυχή σου που πολύ μου άρεσε. Ξέσπασμα ήταν, το κατάλαβα. Και έχω και ένα ιδιαίτερο δέσιμο με το ζεϊμπέκικο που είναι κάτι μου ξυπνάει αυτό το. Χορεύει πάρα πολύ ωραία. Ρε παιδιά, και εμείς πρέπει να περιμένουμε 3 χρόνια για να το μάθουμε. Όποτε θες. Όποτε θες. Έρχομαι για μια στροφή. Ένα χορό και φεύγω. Τι ωραία. Ωραία, λοιπόν, ναι. Για πάμε λίγο τώρα στα δικά μας. Τι πήγε και 25. Όχι ρε παιδιά. Όχι. Λίγο, δώστε μου ένα λεπτάκι δύο ακόμα. Εσείς, αγάπες μου, που είμαι σίγουρη ότι ο κόσμος σας θέλει ζευγάρι, παρόλα αυτά βγάλατε μια σεζόν πέρσι που εσείς οι δύο μόνο ζευγάρι δεν ήσασταν, εσύ έκανες τα παιχνίδια σου αλλού. Για, βοήθησε με λίγο, την ερωτεύτηκες ποτέ εκείνη πέρσι? Όχι, αλλά εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ στην ψυχή ενός άντρα. Γοητεύτηκα. Γοητεύτηκες, αλλά ο αγνός, ο καθαρός, ο ατόφιος ο έρωτας. Από το ενδιαφέρον της, γιατί πίστευες ότι εγώ είμαι αρνητική. Αλλά ο ατόφιος, ο καθαρός, ο έρωτας είναι με την κοπέλα εδώ. Αλλά και εσύ αφού πίστευες αρνητική έπρεπε να παίρνεις επιβεβαίωση. Εντάξει, έτσι είναι οι άντρες. Όταν φύγει ο εγωισμός ενός άντρα, νομίζω φτάνει στα όρια και στα άκρα. Οπότε στη φετινή σεζόν έχουν αποφασίσει οι σεναριογράφοι ότι θα σας αφήσουν ήσυχους να είσαστε μαζί, καθόλου, ερωτευμένοι. Όχι, βέβαια. Καθόλου. Εσύ φταίει την ταλαιπωρία σου. Δεν γίνεται. Από την πρώτη εγώ μέρα. Εσύ από την πρώτη μέρα σε αυτή τη σειρά παίρνεις χαρά, αλλά παίρνεις και κάτι στεναχώριες. Παρ' όλα αυτά είναι δύο χαρακτήρες πάρα πολύ καθαροί, με πολύ συγκεκριμένο στόχο. Και πολύ καθαρά εγώ τα θέλω τους. Εγώ νομίζω ότι ό,τι και να δείχνουμε, δηλαδή και απομακρυσμένο να είναι αυτό το ζευγάρι, ο έρωτας φαίνεται... Άργησε μια μέρα. Από μακριά ανάμεσά τους. Δεν σταματάει. Δηλαδή το συνέστημα το δείχνουμε σε κάθε επεισόδιο και ας λέμε άλλα πράγματα εκείνη την ώρα. Πείτε μου και κάτι άλλο για να δω αν το έχω χάσει. Υποτίθεται ότι η πρώην σύντροφός σου λέει ότι είναι έγκυος. Είναι. Είναι έγκυος, είναι έγκυος, ναι. Κανονικά. Είναι, έτσι, αλλά δεν είναι από μένα. Λένε οι σεναριογράφοι ότι πράγματι είναι, δεν τον παίζει δηλαδή να του πει έτσι για να δημιουργήσει αναστάτωση. Είναι, όντως, αλλά πώς είναι έγκυος αφού δεν έκανα τίποτα μαζί της εγώ. Έκανες. Εντάξει. Μισό λεπτάκι, γιατί είναι και ώρα διαφημίσεων και εδώ πέρα δεν θέλω να το χάσω. Θέλω να δω λίγο βλέμματα, να καταλάβω μόνη μου. Έκανες, ρε. Έκανα στο περίπου. Τι περίπου? Δεν θυμόμουν κιόλας. Άλλο τι δεν θυμάσαι και άλλο τι γίνεται. Εντάξει, έκανα, αλλά τώρα πόσες πιθανότητες υπάρχει να πιάσει παιδί? Υπάρχουν. Και μία να υπάρχει. Και μία. Αλλά ξέρουμε, μας έχει δείξει ο σεναριογράφος ότι δεν είναι δικό μου το παιδί, οπότε μην ανησυχείτε. Ναι, αλλά εγώ δεν το γνωρίζω αυτό το πράγμα. Όχι, δεν το γνωρίζεις. Εσύ νομίζεις ότι. Να ψηθείς λίγο. Και άλλο. Εγώ ξέρω εσύ και άλλο. Και ξέρω να με πόσο αντέχει. Έτσι, να με πόσο αντέχει θα σε δοκιμάζει αυτή η σειρά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικά μηνυματάκια και με τα υπέροχα αυτά παιδιά θα επιστρέψω σε πολύ λίγο. Σας μοιραστώ. Αν και ξέρετε ότι πραγματικά σας απολαμβάνω κάθε φορά μόνη μου, αλλά άντε, σήμερα θα σας μοιραστώ. Λοιπόν, να σας πω τι μου είπαν εδώ τα υπέροχα αυτά πλάσματα. Θέλουν από μόνοι τους δήλωσαν συμμετοχή. Πολύ μου αρέσει η ιδέα. Θα μπω μαζί τους στην κουζίνα. Κάνουν, λέει, πολύ ωραίες προετοιμασίες. Γενικώς ασχολούνται με την κουζίνα, μαγειρεύουν. Καλό είναι αυτό που μαγειρεύουν. Μ' αρέσουν, μπορεί να είναι φίλοι μου. Είναι ένας λόγος ακόμα. Το αγαπάμε πολύ το φαγητό. Κάνουν πολύ ωραία τα περάκια για τη δουλειά. Κάτι που είναι ένα θέμα το οποίο πολλές φορές μας ενδιαφέρει και εμείς δείχνουμε κατά καιρούς. Γιατί? Είτε γιατί δεν θες να ξεφύγεις από τη διατροφή σου, φοβάσαι μη φας κάτι παραπάνω, είτε δεν θες να τρως χαζομαρούλες, θες να τρως σωστά. Είτε γιατί ξέρεις ότι αν δεν τζιμπήσεις κάτι την ώρα που πρέπει, έτσι και αφαιθείς, θα φας και αυτά που δεν πρέπει να φας. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος είναι ο δικός σας λόγος, αλλά χαίρομαι που ασχολείστε. Έχει μια μικρή προετοιμασία, την έχει, αλλά. Τρως σωστά, καθαρά, υγιεινά. Και έχεις ενέργεια όλη μέρα. Θα στα δείξουμε όλα, Ελένη. Εκτός από τα περάκι, φαΐ κάνετε. Φαΐ. Να φάμε και να πάρουμε και τις θερμίδες μας. Α, μπράβο. Σοβαρά. Ναι. Θα μας μαγειρέψει πάντα. Το αγαπάω το φαΐ και η μανούλα μου με έμαθε καλά να μαγειρεύει. Είδες. Και εγώ φτιάχνω. Έχεις μάθει να τρως καλά από τη μανούλα. Εγώ αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Δεν μπορείς μετά όταν θα είσαι μόνος σου να φας. Ό,τι να είναι. Δεν γίνεται. Εγώ πάντως τρώω μπούλινγκ εδώ μετά τα περάκια μου την Ηλιάνα, να ξέρεις.
Εντάξει, να τα πούμε. Να τα θυμόμαστε. Γιατί δεν θέλει. Φέρνει τα περάκια. Φέρνω τα περάκια και τρώω μπροστά τη. Δεν θέλω να τρώω μπροστά μου. Θέλω να σε έχω ψηλά. Όχι, μάλλον θέλει και εσύ το δικό σου. Όχι, δεν θέλει να βλέπει να τρώω. Λέει κρύβεται μια ζήλια από κάτω. Το μαγάζω που τα φτιάχνει, αλλά δεν μπορώ να ανοίγει το τάπερ μέσα στο μικρό το χώρο. Δεν μπορώ. Και μου μυρίζει και δεν θέλω να τον βλέπω από το τάπερ. Γιατί φέρνετε κανένα αυγό και τα αυγό ξέρετε είναι πολύ καλό να το τρώμε, αλλά μυρίζει το αυγό. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυγό λέμε, δεν είναι κακό. Εγώ παίρνω 8 γεύματα, Ελένη μου, κάθε μέρα στέλνω. 8 και έχει γίνει έτσι πετσικό, καλό βρε παιδάκι. Ναι, αλλά είναι όλα στον ατμό, όλα χωρί λάδι. Στον ατμό και χωρί λίγο λαδάκι, το δικό μα το λαδάκι, το ετσέρα μου. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ νόστιμο. Είναι πολύ νόστιμο. Ακού στον ατμό, όχι αυγά και φασολιά. Όχι, μπορεί με τι παραξενιέ σα να το πει. Πε μου λίγο αφού ασχολείσαι. Δεν έχω φτιάξει ποτέ μου τίποτα στον ατμό γιατί πιστεύω ότι θα είναι λίγο ξενέρο τη γεύση. Είναι ωραία η γεύση του. Είναι πέντα νόστιμα. Τι γεύση έχει, αφού δεν βάζουμε μέσα τίποτα. Πώ θα πάει. Εντάξει, θα βάλει τη ριγανίτσα σου, θα βάλει το αλατάκι σου και το πιπεράκι. Το λαδάκι από πάνω, αλλά όχι. Εγώ έχω αυτό το τριπλό. Και εσύ τον παίζει τον ατμό μάγειρα. Ναι, μαζί το πήραμε. Σας. Έχω αυτό... Έναν πήρα τι. Όχι, καλά, εντάξει. Δεν ξέρω, μήπως έχει... τα είναι, είναι ένα τριπλό που είναι βάζεις τρία φαγητά. Αλλά άμα βάζεις το κοτοπουλάκι κάτω, στη μέση βάζεις πατατούλες και πάνω βάζεις τα... όχι, τα λαχανικά. Και όλα παίρνουν τη μυρωδιά. Από το βραστό κοτόπουλο, η πατάτα. Όλα. Είναι τέλειο. Όχι, θα σου φέρω μια μέρα να δοκιμάσει, θα με θυμηθείς. Είναι τέλειο. Γιατί αυτό είναι. Εκείνος βέβαια είναι πιο πειθαρχημένος. Δηλαδή, καμιά φορά του λέω φέρε μου και για μένα, γιατί βαρέθηκα εχθές. Ναι, και τα φτιάχνει. Τα φτιάχνει. Πεντανόστιμα, Ελένη. Να σου πω, βάλτε τον ατμό στη ζωή σας. Δεν ψήθηκα. Εγώ θα ήθελα κάποια στιγμή κάποιος, δηλαδή πραγματικά, αν υπάρχει μια εταιρεία με ατμομάγειρες και θέλουν να έρθουν μια μέρα να μας δείξουν και να μας πούνε, γιατί να το φάμε στον ατμό, πόσο εύκολα γίνεται. Δηλαδή, εγώ που είμαι άνθρωπος της κουζίνας και μου αρέσει, δεν έχω ατμομάγειρα και ούτε ξέρω πώς μαγειρεύουν, γιατί σας είπα. Έχω την εντύπωση ότι θα τρώω άγευστα και θέλω γεύση. Αλλά αν με πείσει κάποιος και μου το δείξει, μπορεί να τρελαθώ. Και το ψαράκι σου θα το βάλεις και θα γίνει πεντανόστιμο. Ούτε αυτό ψητό. Όχι, δεν τα κάνεις ψητά. Όλα σου πάει τα κάνουμε και ψητά. Κάνουμε και ψητά. Μια φορά τη βδομάδα θα φας και το ψητό σου, αλλά... Τιγανιτό με φορά το χρόνο, ε. Τιγανιτό, ούτε κάτω. Τιγανιτό στη φριτέζα το ψητό. Απλά στον ατμομάγειρα δεν είσαι από πάνω, δηλαδή το... Φορτώνεις, τα βάζεις όλα και σε μισή ώρα με 40 λεπτά ξέρεις ότι είναι έτοιμα. Τιν! Κάνει τιν μόνο όταν είναι έτοιμα. Ναι. Εσύ το προγραμματίζεις ποτέ να κάνει τιν. Ή αυτός ξέρει, καταλαβαίνει. Ανάλογα το μαλάκωσα, τιν. Μάγειρα. Ε, ανάλογα το μάγειρα. Ωραίοι μάγειρες, τιν. Έτσι πάω με το αεροπλάνο, με τον αυτόματο. Μα είπαμε το θέμα μας είναι το ταπεράκι, τη δουλειά. Όχι το ταπεράκι, μπορώ να βάλω και άλλα πραγματάκια μέσα. Το φαΐ του Σαββατοκύριακου. Άλλο είναι το φαΐ του Σαββατοκύριακου. Μα τα τις νίτζελς όταν πέρασε. Άντε, μάτω και άμα σας έρθουμε εδώ όμως, δεν θα μαγειρέψουμε στον ατμό, θα μαγειρέψουμε κάτι έτσι λίγο πιο αμαρτία. Κάνετε και κανονικά φαγάκια. Βέβαια. Ρε παιδιά, εντάξει. Εγώ θα σου φτιάξω κυπριακό μεζέ. Θέλω. Θέλω. Ήμουν προχτές σε ένα σπίτι, ρε παιδιά. Όχι, στον ατμό είπαμε, θα το κάνουμε. Ο Πέσκιας και έφερε ένα. Πες το τυρί σας το φοβερό. Το χαλούμι. Ναι, αλλά δεν ήταν απλό χαλούμι. Τι ήτανε. Μα μου έκανε ολόκληρη περιγραφή. Το πήρα από τη γειτόνισσα της μάνας μου. Ναι. Που φτιάχνει γάλα συγκεκριμένο και βγάζει, ξέρω εγώ, τόσα κιλά τέτοιο το χρόνο. Και είναι φρέσκο. Σαν πως ήξερα εγώ αν είναι φρέσκο το χαλούμι ή αν λέγεται, ξέρω εγώ τι. Δεν τα ξέρω αυτά. Παιδιά, ξέρω όμως τι έφαγα. Ο άνθρωπος απλά το ψέφτιανα έτσι έτσι. Μάλιστα. Με ζόταν, έκλαιγα, δεν ξέρω πόσα έφαγα. Εμένα πάντα μου φέρνει πολύ ωραία τυριά. Την επόμενη φορά υπόσχομαι ότι θα σου φέρω πολλά κυπριακά εδέσματα που δεν χρειάζεται. Όταν θα τα φέρεις να έρθει να πούμε κουζίνα μαζί. Βέβαια. Να έχω και χρόνο, να έχω κανονίσει τη μέρα. Βέβαια. Βγάλω κόσμο έξω να μπουκάρουμε κουζίνα. Όλη μέρα θα μαγειρεύουμε, Ελένη. Μέση. Μ' αρέσει. Είναι και το ζώδιο, τι να κάνω. Λοιπόν. Εγώ δεν, τα παιδιά. Εσύ δεν. Λοιπόν, θα ακούστε, δεν την έχω δει την εβδομάδα ότι έγινε επίσημη πρεμιέρα της ταινίας Αιγαίος Ως. Να σας πω εγώ τι είδα, για να σας πω και πού τα είδα. Τα είδα στην Κατερίνα Καραβάτου, που είχε ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ και μάλιστα πήρα την Ελένη εκείνη την ώρα και της λέω, εμείς γιατί δεν είμαστε εκεί. Και μου λέει, δεν το ξέρω. Λέω, μήπως δεν ξέρω πώς οργανώθηκε. Τέλος πάντων, εγώ όμως το είδα. Είδα ποιοι ήτανε, μου άρεσε πάρα πολύ. Είδα τους πρωταγωνιστές να μιλάνε, μας εξήγησαν τι ακριβώς είναι. Πού είναι αυτό το νησάκι που θα δούμε στη σειρά, στην ταινία, που είναι εδώ πολύ κοντά στην Αίγινα, νομίζω, αν κατάλαβα καλά. Εκεί που κάναμε τα γυρίσματα. Ναι, που κάναμε τα γυρίσματα. Λέγεται και είναι ανάμεσα στο Αγκίστρι και στην Αίγινα. Είδα όλο το ρεπορτάζ σου, λέω. Είδα τι λέγανε για την ταινία, πώς έχουν γίνει τα γυρίσματα. Πες μου όμως κι εσύ, μια και εσύ παίζεις αυτό το έργο. Πόσο καιρό διήρκησαν τα γυρίσματα? Περίπου ένα μήνα. Η αλήθεια πότε είναι... Πήγατε μες στο καλοκαίρι. Ιούλιο. Α, τώρα. Ναι. Πότε τα προλάβατε όλα, ρε. Να τα ψηφιακά. Μοντάρεις πιο εύκολα, πιο γρήγορα. Αχ,
Τι ωραία. Τι, τα χαζεύει. Δεν έχουμε δει την ταινία. Γενικά περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τα γυρίσματα ήταν δύσκολα, γιατί και τον Ιούλιο, αν θυμάστε καλά, είχε πολύ βροχή. Ναι, σωστά. Και γενικά ή θα τρώγαμε πάρα πολύ βροχή, ή θα ήμασταν στους 40 βαθμούς Κελσίου κάτω από τον ήλιο, μεσημέρια να μας βαράει. Ή θα περιμέναμε πότε θα τελειώσει η βροχή σε μια παραλία με τα μαγιό, με τα στρατιωτικά, μέσα στη θάλασσα με παπούτσια. Γενικά θα έλεγες λίγο, δύσκολα τα γυρίσματα, ειδικά για κορίτσια. Ναι, πώς το... Γενικά είμαι σκληροπύρινη. Ναι, δεν είμαι. Δεν θα έλεγα ότι είμαι το κορίτσι που τα θέλει και εύκολα όλα. Μου άρεσε όλη η διαδικασία δηλαδή αυτή. Τόσο φανταριλίκη που βλέπουμε, πώς το άντεξες. Πάρα πολύ. Κοίταξε. Πίσω από τα γυρίσματα, δηλαδή μας είχαν στα όπα-όπα τα κορίτσια. Έτσι, τώρα το τι φαίνεται εκεί πέρα είναι άλλο πράγμα. Και βγήκε και ένα πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, παιδιά. Πρέπει να τη δείτε αυτή την ταινία. Την είδες? Ναι. Έλα, πες μας. Είναι, εγώ έχω, το είπα και στην Ευαγγελία και ξέρει πόσο ειλικρινής είμαι. Αν δεν μου αρέσει κάτι το λέω, και αν μου αρέσει το λέω επίσης. Είναι μια ωραία ελληνική παραγωγή και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω τέτοιες παραγωγές, ωραία εφέ, ωραίες μουσικές, ωραία εικόνα. Έχουμε πολύ ωραία εφέ. Ωραία ηθοποιή. Πιστεύω δηλαδή για ελληνική ταινία είναι πρώτη φορά που θα βγει κάτι τέτοιο, θα μας πει και ο Θοδωρής. Αύριο που θα τη δω, ναι. Πόσο της εκατό κωμωδία γέλιο τώρα, είναι, πέμπτη, ναι. Πόσο της εκατό γέλιο έχει μέσα στην ταινία. Θα έλεγα ότι είναι για γέλιο πάντως. Είναι για γέλιο, πάρα πολύ. Έχει αντιπολεμικό χαρακτήρα γενικά η ταινία και το μήνυμα στο τέλος είναι εξαιρετικό. Να πω λίγο το θέμα. Ωραία. Βρισκόμαστε καλοκαίρι 2018. Γίνεται ένας σεισμός και αναδύεται ένα νησί και καταφθάνουν Έλληνες και Τούρκοι για να διεκδικήσουν το νησί. Πού υποτίθεται ότι είναι αυτό το νησί? Στο Αιγαίο. Γενικό στο Αιγαίο. Ναι, γενικά στο Αιγαίο. Κάπου κοντά. Κάπου, στην Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι σεισμολόγος, καταφθάνω στο νησί για μια μέρα να κάνω μετρήσεις. Μένω όμως 55 μέρες εκεί. Γιατί? Από διάφορα τράπελα των στρατιωτικών. Από τα μπερδέματα, από που, τα μπερδέματα που έχουν προκύψει. Μάλιστα. Έχει πολύ γέλιο. Πιστεύω ότι θα το χαρεί πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι για από 12 ετών και πάνω, δηλαδή... Πάντως είναι μια έξυπνη ιδέα, δηλαδή αυτό που εμφανίζεται στη μέση του πουθενά, ξαφνικά ένα νησί, μια βραχονισίδα, την οποία διεκδικούν οι αιώνιοι φίλοι και αντίπαλοι, που είμαστε εμείς και οι Τούρκοι, και ανανεώνει το ύφος των ταινιών που ξέρουμε πάνω σε αυτή τη σειρά, ας το πούμε έτσι, διότι είχαν φτάσει σε ένα σημείο λίγο να επαναλαμβάνονται. Αυτό είναι μια καινούργια ιδέα που θα τη δούμε αύριο και θα δούμε πώς εξελίσσεται έτσι και δραματικά. Και περιμένουμε τα σχόλια σου. Εννοείται. Λίγο από το τρέιλερ και συνεχίζουμε με τελείως άλλο θέμα. Οι αρχές πολέμου, κυρίες και κύριοι, στο Αιγαίο. Μια ανάσα είναι οι Τούρκοι, Μαυρογιανέα! Μια ανάσα! Ξέρω, κύριε, κοιτά! Και εσύ κάμου σκουνάνε ροπ! Δεν μας είσαι εγώ του κόνου! Θα πάρουμε πίσω και την Άγια Σοφιά! Λες να είναι δικές μας και οι πυραμίδες τελικά! Δεν το αποκλείω, κύριε Αρχικέλευτα! Το νησί είναι ελληνικό. Τέτοια περίεργα γινόντουσαν και στο Lost. Minecraft. Αυτοί οι στόκοι μας είχαν 400 χρόνια σκλάβους. Που γι' πιάνεις εσύ, που γι' πιάνεις. The chicken is turkey. The kitchen is Greece. Μας πήρε και τις κουζίνες, ρε. Πάντως, όπως όλα δείχνουν, παρά τις πιέσεις των Αμερικανών, η ελληνική κυβέρνηση θα είναι αμήλικτη. Yes, yes, ambassador, of course. Στη σκηνοθεσία, θύμισε μας. Πιέρος Αβρακάκος. Πιέρος, μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα. Για πάμε σε μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα πρωταγωνίστρια. Πολύ ενδιαφέρουσα πρωταγωνίστρια, προσωπικότητα και συνέντευξη στο Paris Match. Μιλάω για τη Μόνικα Μπελούτσι, την οποία την είδαμε, τη θαυμάσαμε όλοι. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, Παναγιώτη. Σε αυτή τη φωτογράφηση που πραγματικά είναι υπέροχη στα 54 της χρόνια. Ποια είναι η φωτογράφηση τώρα, γιατί αυτές σίγουρα είναι παλιές εικόνες.
Αυτή. Α, αυτή. Mm. Γι' αυτό λέω για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Να ρωτήσω κάτι. Αβυσαλέα. Αισθητικά, επειδή τα ξέρεις καλύτερα. Το μαλλί να φαίνεται λίγο ότι από τον αέρα κάτι κουνήθηκε. Είναι αυτό, δηλαδή είναι ας πούμε κάτι καινούριο τώρινο. Νομίζω πολλοί φωτογράφοι το επιχειρούν αυτό και νομίζω ότι πολλές κυρίες συμφωνούν, ειδικά από κάποια ηλικία και μετά, γιατί θέλουν, αυτό τις κάνει να δείχνουν πιο ανάλαφρες. Πιο φρέσκες, πιο μικρές. Όχι ότι έχει τέτοια θέματα και η Μόνικα. Και όχι ότι προσέχει τα μαλλιά. Ναι. Με τίποτα. Απλά εμένα μου έκανε εντύπωση γιατί συνήθως ακτένιστη, πες το. Εντάξει, το λέμε αυτό το επιμελώς ατιμέλητο μαλλί. Αλλά εδώ το βλέπεις το μαλλί. Δηλαδή τύπου ξύστηκα λίγο και έμεινε λίγο στον αέρα. Πάντως, που το κάνουμε καμιά φορά. Αυτό λέω. Τόσα χρόνια δεν πάβεις να με εκπλήσεις που προσέχεις το μαλλί από αυτή τη φωτογραφία. Τι εννοείς να προσέξω. Η γυναίκα είναι όμορφη. Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση αυτό. Δηλαδή, μου αρέσει το ρούχο της, μου αρέσει το πρόσωπό της, μου αρέσει το... Το... Είναι λίγο μεγάλο, αλλά αφού το φοράνε, τι με πειράζει εμένα. Αβυσαλέω, θα έλεγα. Δεν μου φαίνεται περίεργο. Στην πόρπη σταματάει. Εντάξει. Άμα είναι να κάνουμε σχόλια για τη συγκεκριμένη φωτογράφηση, εγώ θα έλεγα ότι είναι υπερβολικά πλούσιο το στήθος για αυτό το είδος ρούχου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, έχει σημασία. Είναι η Μόνικα. Είναι ένα είδωλο. Είπε φοβερά πράγματα πάντως. Θες να μου πεις, γιατί το βίντεο δεν βλέπω να το βλέπω σήμερα. Θα το δω αύριο. Εντάξει, μπορώ να σου πω επιγραμματικά ότι μίλησε. Μάλλον είναι η πρώτη φορά μετά το διαζύγιο της που μιλάει για όλα. Λέει ότι ευχαριστώ τον προηγούμενο μου σύζυγο για όλα όσα μου έμαθε στη ζωή. Εννοείς το Βενσάν Κασέλ. Το Βενσάν Κασέλ. Όμως έχουν χωρίσει αρκετά χρόνια. Έχουν χωρίσει, αλλά μιλάει, έχει καιρό, δεν είχε μιλήσει για αυτό το χωρισμό ανοιχτά. Λέει ότι δεν θέλω να τα αναμοχλεύω και να τα συζητάω, γιατί οι δύο άνθρωποι χώρισαν οι δρόμοι τους. Τώρα είμαι με κάποιον άλλο, είναι ακόμα σε σύντομο χρονικό διάστημα η σχέση, οπότε δεν είναι ακόμα κάτι που θέλει να επισημοποιήσει η ίδια. Λέει για το πώς δεν είναι καθόλου καλή μαγείρισα, παιδιά. Α, να τις μάθουμε τις Μόνικας. Αλλά ότι φτιάχνει ωραίο τιραμισού. Αυτά και άλλα πολλά. Πάλι καλά. Διαφημίσεις. Εσείς παιδιά σήμερα έχετε γύρισμα ή έχετε πάρει έτσι... Ρε πάρουμε σήμερα, Ελένη μου! Γι' αυτό γελάτε! Άδεια και με τη βούλα για σήμερα! Γιατί περάσε καλά εσύ! 7 φαγητά στον ακμό για να... 15 σήμερα! Όπου, πού θα πάτε καμιά βολτούλα έξω που είναι ωραία μέρα σήμερα? Μπορεί να πάμε για το καφεδάκι μας. Μπορεί να πάτε το καφεδάκι σας. Πλάκα, μέσα από αυτή τη σειρά, εσείς οι δύο έχετε γίνει φιλαράκια πραγματικά. Ναι, ήμασταν και παλιότερα, αλλά τώρα έχουμε... Από τη σχολή. Βέβαια. Ναι. Έχουμε γίνει... Από τη σχολή, 10 χρόνια είμαστε, ξέρουμε... Αφού γνωρίζεις τόσα χρόνια, πες μου κάτι, έχεις δει πόσο έχει αλλάξει και έχεις δει πόσο έχει αλλάξει εκείνη. Εννοείται, τα συζητάμε καθημερινά αυτά τα εσωτερικά. Εδώ βλέπουμε την αλλαγή στα 3 χρόνια που είμαστε στην ίδια σειρά. Τώρα έχουν περάσει και 10 χρόνια από τότε που τελειώσαμε και τη σχολή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε γιατί η ώρα μας είναι σωστή. Αρέσει, πραγματικά. Σωστά. Είμαι πολύ χαρούμενη και 57 και κλείνω. Φύγαμε, ατμός. Για να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και ναι, αυτά εδώ τα υπέροχα παιδιά θα έρθουν στην εκπομπή μας να μαγειρέψουν, να μας βάλουν τα γυαλιά. Εννοείται. Να κοντραριστούμε, να τους απολαύσουμε και να τους δούμε και μαζί στην κουζίνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέσα από τη σειρά σε άλλους χώρους βλέπουμε μαζί. Σε κουζίνα δεν τους έχουμε δει ποτέ. Mm-hmm. Δεν σας έχουν σκεφτεί να μπείτε να μαγειρέψετε μια μέρα. Όποτε θέλεις, Ελένη μου. Όποτε το ζητήσεις. Τέτοια λέγε μου, τέτοια λέγε μου και γι' αυτό σου είχα δυναμία. Φιλάκια και γεια σας. Τέλος, δεν λέω άλλα.